Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Αλέξανδρος Αντοναράς, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, διευθυντής ιδρυματικής αρίστευσης και επιχειρηματικών διεργασιών και έχω τη χαρά και συγχρόνως την τιμή να είμαι ο συντονιστής του πρώτου panel discussion της ημέρας με θέμα το τι αναζητούν σήμερα, τι ψάχνουν σήμερα οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού από τους υποψήφιους. Προτού καλέσω τους συνομιλητές στο πάνελ, θα ήθελα να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας που σχετίζονται με την σημερινή εκδήλωση, με τη σημερινή Expo, με τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Είναι αλήθεια ότι η ανεργία τα τελευταία χρόνια είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, πολύ ψηλότερα από αυτά που έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον στην Κύπρο, τις προηγούμενες δεκαετίες, με τα πολύ χαμηλά ποσοστά ανεργίας. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία από τη Eurostat που έδειχναν ότι στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2017 η ανεργία στην Κύπρο ήταν 10,1%. Με τις πρόσφατες μετρήσεις της Eurostat και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου έχουμε πάει πλέον σε μονοψήφιο ποσοστό. Υπάρχει μία τάση για συνεχή μείωση, αλλά και πάλι παραμένουμε σε σχετικά υψηλά επίπεδα, γιατί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,3%. Βέβαια, στην Ελλάδα το ποσοστό εξακολουθεί να είναι στο 21,2%, ιδιαίτερα υψηλό. Το παράδοξο είναι ότι με τόσο ψηλά επίπεδα ανεργίας, σήμερα στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι υποψήφοι. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι προκλήσεις των τελευταίων ετών, οι δημογραφικές αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Κύπρο, είναι κάποιες από τις αιτίες. Μια από τις πιο σημαντικές αιτίες είναι το χάσμα, το κενό δεξιοτήτων που υπάρχει μεταξύ του τι έχουν να προσφέρουν οι υποψήφοι και το τι αναζητούν οι επιχειρήσεις. Αυτό το κενό πρέπει να καταφέρουμε να το καλύψουμε, να το σμικρύνουμε. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικά πολύ σημαντική, ένα πολύ μεγάλο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας. Οι millennials και τώρα τελευταία και η Gen Y, Generation 2020, αρχίζουν να κατακλείζουν την αγορά εργασίας. Τα χαρακτηριστικά τους είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουν συνηθίσει οι επιχειρήσεις. Οπότε, αυτές οι νέες γενιές εργαζομένων θα μετασχηματίσουν την ίδια την αγορά εργασίας. Νέα επαγγέλματα αναμένεται να δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια. Πάρα πολλά από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν, θα είναι παρελθόν. Πολύ χαρακτηριστική είναι η μελέτη που έχει κάνει το World Economic Forum, στην οποία παρουσιάστηκαν κάποια αποτελέσματα στο συνέδριο στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δεξιοτήτων, όπου αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά ότι το 65% των παιδιών που σήμερα είναι 12 χρονών θα εργάζονται σε επαγγέλματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι. Δεν υπάρχουν σήμερα. Αυτά τα παιδιά είναι στο σχολείο. Τελειώνουν το δημοτικό, ξεκινάνε το γυμνάσιο. Πώς αντιμετωπίζουν τις προσκλήσεις αυτές οι σύγχρονες επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες του χώρου, τα στελέχη των τμήματων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Πώς βλέπουν τους υποψήφιους, τόσο μέσω των βιογραφικών σημειωμάτων που λαμβάνουν, τόσο και μέσω των συνεντεύξεων, των προσωπικών επαφών που έχουν μαζί τους. Τι ψάχνουν να βρούνε. Αυτά και πολλά άλλα κέρια ερωτήματα θα απαντηθούν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στα επόμενα λεπτά και θα έχω τη χαρά να συντονίσω. Μαζί μας σήμερα 4 εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Μαζί μας είναι η Έλενα Μανιατοπούλου Χατζιπαναγή, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού από την Bernhard, Schulte, Shipmanagement, Cyprus. Έλενα.
Επίσης, μαζί μας είναι η Βαλεντίνα Χαραλάμπους, Talent Acquisition Manager της Melco Resorts and Entertainment, που χειρίζονται το City of Dreams Mediterranean Project. Ο Κώστας Καθιτζιώτης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιχειρησιακών Διαδικασιών από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Ευχαριστώ, Κώστα. Και τέλος, ο Παναγιώτης Θρασιβούλου, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ευχαριστώ. Καθίσω κι εγώ μαζί σας. Αυτές τις πρώτες σκέψεις που κατέθεσα, θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας τους καλεσμένους μας και ξεκινώντας από τις κυρίες πρώτα, Βαλεντίνα, από σένα. Και θα ήθελα να τοποθετηθούν οι ομιλητές μας στο πώς βλέπουν την αγορά εργασίας σήμερα και τις προκλήσεις. Και μετά να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Βαλεντίνα. Ωραία. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρισκόμαστε ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους, σε καταξιωμένους επιστήμονες, όπως εσείς, στη μεγαλύτερη έκθεση καριέρα στην Κύπρο. Ευχαριστούμε. Και τώρα πίσω στην ερώτησή σας, πώς βλέπουμε την αγορά εργασίας σήμερα. Είναι διαφοροποιημένη η αγορά εργασίας σε σύγκριση με πριν 10 χρόνια ή ακόμη και 5 χρόνια. Δηλαδή, ενώ προηγουμένως βλέπαμε αυξημένη ζήτηση σε θέσεις που ήταν κυβερνητικές υπηρεσίες, σε ημικρατικούς οργανισμούς, σε γενικότερα υπηρεσίες, λογιστικά γραφεία, ελεκτικά γραφεία, πλέον βλέπουμε ότι αυτό έχει διαφοροποιηθεί και σιγά-σιγά υπάρχει αυξημένη ζήτηση στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών με διαφοροποιημένα ωράρια, δηλαδή εκεί που κάποιος τελείωνε τη δουλειά του στις 2-3 το απόγευμα. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση σε θέσεις εργασίας όπου δουλεύουν σε βάρδιες. Αυτό περιλαμβάνει και νυχτερινά ωράρια, καθώς και μετά μεσονύχτιες ώρες. Άλλη διαφοροποίηση που συναντάμε είναι ότι βλέπουμε αυξημένες θέσεις εργασίας στον τομέα του software development. Κάτι που δεν υπήρχε πριν 10 χρόνια και κάτι που είχαμε συζητήσει προηγουμένως, ότι όταν εμείς ήμασταν πανεπιστήμιο, ούτε καν ξέραμε τι σημαίνει software development. Υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας και ειδικά στην Κύπρο, αλλά δεν υπάρχουν οι αιτητές ή τα άτομα τα οποία έχουν φτάσει στο επίπεδο των θέσεων όπου απαιτεί μια εταιρεία. Επίσης, στον τομέα της ασφάλειας, είτε είναι φυσική ασφάλεια, είτε είναι ασφάλεια διαδικτύου, data risk, management, information security, πάλι υπάρχει αυξημένη ανάγκη στη σημερινή εποχή, κάτι που δεν υπήρχε προηγουμένως. Αυτά. Αυτό ουσιαστικά αποδεικνύει το ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν υποψήφιους και δεν βρίσκουν, γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλοι. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Σε όλους τους τομείς που έχω προαναφέρει, υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τους εργοδότες, αλλά δεν μπορούν να βρουν κατάλληλους υποψήφιους. Ευχαριστώ. Έλενα, ποια η άποψή σου για την αγορά εργασίας σήμερα? Πιστεύω καταρχήν ότι έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον αμάλγαμα αυτή την περίοδο ταλέντων, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές γενιές, όπως αναφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι να έχουμε ένα diverse workforce, δηλαδή με την έννοια να έχουμε σε έναν οργανισμό νέους υπαλλήλους, υπαλλήλους μεγαλύτερες ηλικίες, άρα να συνδυάζουμε το κομμάτι. Και εκεί έρχονται και οι προκλήσεις. Όταν λέμε πρόκληση, λοιπόν, είναι σημαντικό να ανταλλάσσουν οι γενιές μεταξύ τους γνώσεις, δηλαδή να δημιουργήσει μια κουλτούρα σε έναν οργανισμό mentoring, coaching, διδακτική, όπως το λένε στα ελληνικά, έτσι ώστε μπορεί οι φρέσκες γνώσεις του πανεπιστημίου να συνδυαστούν με την εργασιακή πείρα των παλαιότερων συναδέλφων στον χώρο και έτσι να δημιουργηθεί ένα σωστό συνορθήλευμα πραγμάτων, το οποίο θα βοηθήσει και τα άτομα να εξελιχθούν, αλλά και τον οργανισμό. Άρα, μια σημαντική πρόκληση είναι αυτή. Και ένα νέο κομμάτι που έχει σχέση με τις ανάγκες και της νέας γενιάς, αλλά νομίζω και των λίγο παλαιότερων γενιών πλέον, είναι η εξισορρόπηση της προσωπικής με την εργασιακή ζωή,
το κομμάτι του εργασιακού στρες, το οποίο είναι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και πρέπει να γίνει ο σωστός χειρισμός από εκεί και πέρα. Όσον αφορά κάποιες δεξιότητες, να αναφέρω ότι από τη δική μου πλευρά εκπείρας, η καριέρα που έχει σχέση με την ναυτιλία, είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα, είναι η μπλε καριέρα, η οποία υπάρχουν προοπτικές, εξακολουθούν και υπάρχουν προοπτικές στη χώρα μας. Και σίγουρα καλούμε κυρίως τα παιδιά που είναι προς το τέλος του σχολείου, στο Λύκειο, να ασχοληθούν με αυτούς τους τομείς, διότι υπάρχουν πολλές προοπτικές να εξελιχθούν και στην Κύπρο, εάν το επιθυμούν. Ωραία. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Κώστα, από μια βιομηχανία, από μια ναυτιλιακή εταιρεία, να περάσουμε και στην άποψη ενός τελέχους της βιομηχανίας. Πώς αντιμετωπίζετε, πώς βλέπετε την αγορά εργασίας, τόσο σε προσωπικό επίπεδο ως διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού, όσο και σαν επιχείρηση? Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο Αλέξανδρος, να ευχαριστήσω πρώτα για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Εκπροσωπώ την βιομηχανία Χαραλαμπίδης Christis, τη μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία της Κύπρου. Εργοδοτούμε περίπου 650 άτομα σε πάρα πολλές ειδικότητες. Είμαστε μια εταιρεία που έχουμε παραγωγική δραστηριότητα, εμπορική δραστηριότητα, εξαγωγική δραστηριότητα. Λίγο πολύ, όποιο επάγγελμα ή όποια ειδικότητα μπορείς να φανταστεί κάποιος, την έχουμε στον οργανισμό μας. Τώρα, όσον αφορά την αγορά εργασίας σήμερα, είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις. Εγώ είμαι εκ των ανθρώπων που πιστεύουν ότι η Κύπρος γενικά παράγει ταλέντα. Έχουμε πάρα πολλά ικανά άτομα που μπορούν να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις μας. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ αποφύτησης από το πανεπιστήμιο, το κολέγιο ή οποιοδήποτε άλλο κλάδο και της ένταξης στην αγορά εργασίας. Αυτό το κενό, η πραγματικότητα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ευθύνη των επιχειρήσεων και όχι των νέων. Είναι στο δικό μας χέρι να βρούμε τους τρόπους να μπορούμε να εντάσσουμε κόσμο στις επιχειρήσεις μας, να τους καταρτίζουμε όπως πρέπει ή όπως θέλουμε και να τους δίνουμε όλα τα εφόδια για να αποτελέσουν τα μελλοντικά μας στελέχη. Χαίρομαι που ανέφερες αυτό το τελευταίο σχόλιο, γιατί αυτό αναδεικνύει την ανάγκη να έρθουν οι επιχειρήσεις κοντά στον ακαδημαϊκό χώρο, κοντά στα πανεπιστήμια, κοντά στα κολέγια, ούτως ώστε να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρουν στα πανεπιστήμια, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις ανάγκες σε δεξιότητες και όχι μόνο σε γνώσεις, γιατί σε γνώσεις νομίζω καλύπτεται οι ανάγκες, αλλά στις δεξιότητες είναι εκεί που θα πρέπει να δοθεί η έμφαση. Οι γνώσεις είναι βασικές και νομίζω οι ακαδημαϊκές γνώσεις υπάρχουν, είναι επαρκείς για τους φοιτητές όταν τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένα ωραίο ρητό στα αγγλικά που λέει ότι «You hire for attitude, not for skills. You can always train skills». Δηλαδή, προσλαμβάνεις βάσει της στάσης ή των συμπεριφορών και όχι των δεξιοτήτων. Τις δεξιότητες μπορείς πάντα να τις εκπαιδεύσεις. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω πολύ στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη. Άρα, χρειάζεται όρεξη, καλή διάθεση, όραμα και όλα τα άλλα έρχονται. Ωραία. Παναγιώτη, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ανθρώπινου Δυναμικού, πώς αντιλαμβάνεται την αγορά εργασίας και τι είναι αυτά που λαμβάνει, τα μηνύματα που λαμβάνει από τις επιχειρήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας? Σας ευχαριστώ εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Εκπροσωπώ τους 560 τόσα μέλη μας, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και οργανισμούς μέλη. Και ευελπιστώ να μπορώ να μεταφέρω τις απόψεις τους, τουλάχιστον της πλειονότητας. Αυτό που εντοπίζουμε μέσα από την ανατροφοδότηση που παίρνουμε από τα μέλη μας είναι ότι, και για να ανακεφαλαιώσω το ότι έχει ήδη υποθεί, είναι ότι υπάρχουν δύο κενά. Το πρώτο κενό αφορά στην έλλειψη συγκεκριμένων δεξιοτήτων αφενός που απαιτούν οι εργοδότες στην Κύπρο, και αυτό δημιουργεί αυτή την ανισορροπία μεταξύ του τι υπάρχει σαν προσφορά από την αγορά εργασίας και στο τι ζητείται από τους εργοδότες. Αυτές οι δεξιότητες επικεντρώνονται γύρω από
προγραμματισμό, τεχνολογία, πληροφορική. Αφετέρου όμως υπάρχει και μια ανισορροπία μεταξύ του τι ζητάνε οι εργοδότες όσον αφορά στάσεις και συμπεριφορές και στο τι οι νέοι ειδικά είναι έτοιμοι να προσφέρουν και να παρέχουν. Και αυτό είναι λίγο άδικο για τους νέους, θεωρώ, διότι θα πρέπει να προσλαμβάνουμε με βάση στάσεις και συμπεριφορές, οι οποίες είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό και πέρα από αυτό οι δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν. Οι νέοι όμως δεν έχουν ακόμα τις ευκαιρίες για να αναπτύξουν τέτοιες δεξιότητες. Θα συζητήσουμε και αργότερα αυτό. Πέραν του τούτο, το δεύτερο κενό που εντοπίζουμε είναι όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και στον τρόπο που οι νέοι ή τέλος πάντων τα άτομα που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας επιθυμούν να λειτουργούν. Και εδώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στην ευελιξία. Η ευελιξία όσον αφορά τη μορφή απασχόλησης, καταρχάς. Η ευελιξία όσον αφορά την εξορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Και το ότι υπάρχει ακόμα μία μεγάλη επικέντρωση σε ιεραρχίες και παραδοσιακούς τρόπους λειτουργίας των επιχειρήσεων, αυτό αποθαρρύνει τους νέους από το να εντοπίσουν εργοδότες οι οποίοι παρέχουν αυτή την ευελιξία, η οποία για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντική και ίσως περισσότερη και από τις οικονομικές απολαβές. Οπότε υπάρχουν αυτά τα δύο μεγάλα κενά, μεταξύ του τι ζητείτε σε δεξιότητες, στάσεις, συμπεριφορές και το τι παρέχετε, αλλά και το πώς εργάζονται οι επιχειρήσεις και το τι επιζητούν οι άνθρωποι που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ναι, νομίζω υπάρχει ταύτιση απόψεων. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τι είναι αυτό που πραγματικά ψάχνουν να αναζητούν οι HR managers και να ρωτήσω τη Βαλεντίνα τι θα ήθελε να δει ένας HR director σε ένα βιογραφικό. Γιατί με την αποστολή ενός βιογραφικού ξεκινάει το ταξίδι της αναζήτησης εργασίας. Τι είναι αυτό που κοιτάτε σε ένα βιογραφικό? Όντως, ένα βιογραφικό είναι το κλειδί για να ανοίξει την πόρτα σε ένα υποψήφιο στο να περάσει σε μια συνέντευξη με αποτέλεσμα να πετύχει να πάρει τη θέση εργασίας για την οποία αιτήθηκε. Καταρχάς, να πω ότι ένας λειτουργός στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού δεν ξεπερνά τα 6 με 7 δευτερόλεπτα στο να δει ένα βιογραφικό. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Κάθε θέση δέχεται εκατοντάδες αιτήσεις. Άρα, πρέπει να φτιάξουμε το βιογραφικό με έναν τρόπο ώστε να κερδίσει τον άλλον, ο οποίος θα το διαβάσει. Πώς γίνεται αυτό? Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σωστή οργάνωση, δηλαδή να βλέπουμε ένα βιογραφικό που είναι καλογραμμένο, ξεκάθαρο, να υπάρχει ταύτιση της θέσης εργασίας με την προηγούμενη εμπειρία του ατόμου. Δεύτερο σημαντικό είναι να έχει στοχοποιηθεί, δηλαδή να κάνει αίτηση κάποιος με στόχο τη συγκεκριμένη θέση. Να έχει γράψει ένα καλό cover letter, είναι μια επιστολή η οποία δείχνει ότι το άτομο θεωρεί τον εαυτό του κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση, βάσει των εμπειριών του. Και όπως έχω πει πριν, να είναι ξεκάθαρο, καλά οργανωμένο, να στοχοποιείται πάνω σε συγκεκριμένη θέση και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να πετύχει να τον προσκαλέσει η εταιρεία για μια συνέντευξη. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η πρώτη ματιά. Πάρα τα πολύ πρώτα σημαντική. Αυτά δευτερόλεπτα καθορίζουν ουσιαστικά mm-hmm. το αν θα διαβάσει κάποιος το βιογραφικό ναι. ή όχι. Υπάρχουν άτομα στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού που πιστεύω δέχονται βιογραφικά τα οποία δεν, το email το οποίο στέλνουν δεν έχει θέμα. Είναι ένα βιογραφικό χωρίς να επεξηγεί ο υποψήφιος το ποιος είναι, γιατί θέλει να αιτηθεί, γιατί πιστεύει ότι είναι κατάλληλος για αυτή τη θέση. Αυτό σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψήφιους μπορεί να μας βγάλει εκτός ανταγωνισμού με τα πρώτα δευτερόλεπτα. Κώστα, σε μια βιομηχανία, τι είναι αυτό που ψάχνετε στο βιογραφικό, τι είναι αυτό που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις ένα βιογραφικό από μερικές δεκάδες ή πολλές φορές εκατοντάδες που μπορεί να λάβεις? Νομίζω ο τομέας δεν έχει καμία σημασία, ο τομέας εργασίας ή η ειδικότητα που γυρεύεις. Αυτά που είπε η Βαλεντίνα είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά στο ότι ένας άνθρωπος που έχει μπροστά του αρκετά βιογραφικά έχει να αφιερώσει πολύ λίγο χρόνο σε κάθε βιογραφικό
για να το επιλέξει σαν ένα από τα βιογραφικά που θα έρθουν μέσα για συνέντευξη. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν υπάρχει η μαγική συνταγή «φτιάχνω ένα βιογραφικό και κερδίζω ένα interview». Το σημαντικό όμως είναι να ξέρει ο καθένας ότι το βιογραφικό είναι το όχημα που θα με πάρει στη συνέντευξη. Άρα πρέπει να κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για να είναι το βιογραφικό μου δελεαστικό στα μάτια ενός recruiter. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το βιογραφικό πρέπει να είναι καθαρό, απλό και σύντομο. Με μια ματιά, τι θέλει να δει ο recruiter? Με μια ματιά στο βιογραφικό θέλει να δει καθαρά στοιχεία, θέλει να δει ακαδημαϊκά προσόντα, για να μπορεί αμέσως να τα συγκρίνει με τις ανάγκες της θέσης και να δει αν το βιογραφικό είναι αυτό που γυρεύει, και θέλει να δει επιγραμματικά προϋπηρεσία, εάν και εφόσον υπάρχει. Το να αναλώνω μία ολόκληρη σελίδα για να γράψω με bullets όλες τις εργασίες που εκτελούσα στον προηγούμενο μου εργοδότη δεν έχει καμία απολύτως χρήση για το recruiter ή για τον άνθρωπο που βλέπει ένα βιογραφικό. Τα πράγματα είναι πολύ απλά για αυτόν που βλέπει τα βιογραφικά. Γυρεύει συγκεκριμένα στοιχεία στο βιογραφικό. Αν αυτά υπάρχουν, ο υποψήφιος θα κληθεί σε συνέντευξη και στη συνέντευξη θα λυθούν όλες οι απορίες που έχει η εταιρεία προς τον υποψήφιο. Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να γράφουμε λεπτομέρειες στο βιογραφικό, είναι αχρίαστο. Λαμβάνουμε καθημερινά, και φαντάζομαι και οι συνάδελφοι, βιογραφικά 5 σελίδες, 6 σελίδες. Προσπαθείς να δεις κάτι που γυρεύεις και με τροφυλάς μες στο βιογραφικό. Αυτό δίνει, είναι ένα μειονέκτημα για τον υποψήφιο, και πολλές φορές πολύ καλοί υποψήφοι και πολύ καλά ταλέντα χάνουν την ευκαιρία, γιατί το βασικό του να γράψω ένα σωστό και να αποστείλω ένα σωστό βιογραφικό δεν το τηρούν. Άρα κρατάμε το ότι το βιογραφικό είναι ένα κομμάτι χαρτί που θα μας δώσει την ευκαιρία να πάμε σε μια συνέντευξη. Και τίποτε περισσότερο. Δεν είναι η ιστορία της ζωής μας. Δεν προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε τον εαυτό μας, γιατί αυτό θα φανεί και στη συνέντευξη, γιατί υπάρχουν οι μεθόδοι να επιβεβαιώσεις τα στοιχεία του βιογραφικού κατά τη συνέντευξη. Είναι απλά ένα καλογραμμένο έντυπο που βοηθά τον υποψήφιο να πάρει μια θέση στα interviews. Και φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να δείτε οποιοδήποτε λάθος σε ένα βιογραφικό. Σωστά. Είναι σημαντικό να βλέπεις ότι ο άνθρωπος που έγραψε το βιογραφικό έχει αφιερώσει κάποια λεπτά να κάνει μια καλή και μια σωστή δουλειά. Να ετοιμάσει το διαβατήριο ουσιαστικά που θα του κερδίσει τη συνέντευξη. Ακριβώς. Έλενα, ερχόμενος τώρα στη συνέντευξη, για ένα εμπειροστέλεχος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Ποιες νομίζεις ότι είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος που θα πάει σε μια συνέντευξη για εργοδότηση? Τι είναι αυτά που πρέπει να προσέξει? Λοιπόν, έχοντας διαβάσει το βιογραφικό, το οποίο μπορεί να ήταν 6-7 δευτερόλεπτα, όπως είπε η αγαπητή Βαλεντίνα, ή μπορεί να είναι 30-40 δευτερόλεπτα, εξαρτάται με το τι έχεις να αντιμετωπίσεις, θεωρούμε πλέον ότι ο άνθρωπος έχει τις δυνατότητες και τις πιθανότητες να μπορεί να συνεισφέρει στον οργανισμό. Άρα, αναφορικά με τη συνέντευξη, θα ήθελα να το σπάσουμε σε 3 μέρη. Λοιπόν, το πρώτο μέρος είναι η προετοιμασία για τη συνέντευξη. Και όταν μιλάμε για προετοιμασία, αυτό που αναμένει ένας έμπειρος HR manager ή recruiter είναι πάρα πολύ καλή προετοιμασία αναφορικά με μελέτη για τη θέση. Άρα, τι περιλαμβάνει η θέση, τι καθήκοντα περιλαμβάνει, τι ακαδημαϊκά προσόντα ζητά. Άρα, να έχει πάρει μια ολοκληρωμένη εικόνα προς αυτό. Μετά, σε ποια εταιρεία πηγαίνω, ποια είναι αυτή η εταιρεία, τι ρόλο παίζει στην αγορά. Είναι εταιρεία παγκόσμια, είναι εταιρεία κυπριακή. Άρα, μελετούμε την εταιρεία στην οποία θα πάμε. Επίσης, σε ποια βιομηχανία, σε ποιο χώρο υπηρεσιών, πού βρίσκεται αυτή η εταιρεία.
είναι στην πλειοδιαχείριση, είναι στο retail, είναι services, είναι hotel industry. Πρέπει να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Άρα να κάνουμε και μία μελέτη λίγο παραπάνω για να αντιληφθούμε ποιος ο ρόλος της συγκεκριμένης εταιρείας μέσα στην αγορά. Διότι μια ιστοσελίδα μπορούν όλοι να τη διαβάσουν εύκολα, μπορούν να τη μάθουν απ' έξω ή δυνατόν, όμως δεν είναι αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε. Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω, δηλαδή ότι έγινε κάποια προσπάθεια για να μπορούμε να αντιληφθούμε τον οργανισμό στον οποίο έχουμε έρθει για συνέντευξη. Άρα έχουμε το πρώτο κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την έννοια του να ακούμε τις ερωτήσεις. Η πλειοψηφία των υποψηφίων έχουν ετοιμάσει μία σειρά ερωτήσεων, οι οποίες είναι θεωρητικά κάπως τυποποιημένες, έχουν κάνει μελέτη, έχουν δει καλές απαντήσεις, άρα έχουν φτιάξει κάποια πράγματα, τα έχουν απομνημονεύσει κτλ. Αυτό δεν είναι πάντα η συνταγή της επιτυχίας. Άρα αυτό που προτείνω είναι active listening, δηλαδή να είμαστε ενεργά εκεί στη συνέντευξη, προσεκτικοί, να ακούμε αυτό που μας, τα ερωτήματα που μας απευθύνουν, διότι πολύ πιθανόν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να μας δοθεί μια πάσα, δηλαδή μια ερώτηση η οποία να περιμένουμε να ακούσουμε το κάτι διαφορετικό. Πώς θα δέσετε με τον οργανισμό, πώς, οι αξίες σας, πώς συνάδουν με τον οργανισμό μας. Τώρα τα πράγματα δεν είναι εύκολο να τα δώσεις με τυποποιημένες απαντήσεις και είναι εκεί που πρέπει να είμαστε ενεργά εκεί για όση ώρα διαρκεί η συνέντευξη, πολύ προσεκτικά να ακούμε και να απαντούμε σωστά τα ερωτήματα. Τρίτο και τελευταίο μέρος. Μετά από μια θεωρητικά επιτυχημένη συνέντευξη, follow-up. Και όταν λέω follow-up, εννοώ ότι το πιο εύκολο και το πιο σωστό είναι να στείλουμε ένα email πίσω στην εταιρεία για να πούμε ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να είμαι μαζί σας. Εκτιμώ το ενδιαφέρον, αναμένω την απάντησή σας. Ή αν υπήρχε μέσα στη συζήτηση κάποιο δείγμα του πώς μπορώ να συνεισφέρω σε αυτή την εταιρεία, να βάλουμε και μία-δύο προτάσεις να πούμε ότι μετά τη συζήτηση νιώθω ότι θα μπορούσα να συνεισφέρω σε αυτό ή σε αυτό τον παρανομαστή. Άρα να δείξουμε ενεργό ενδιαφέρον. Και όλα αυτά είναι. Έχουμε το cover letter που ανέφερε η Βαλεντίνα, έχουμε την προετοιμασία στο βιογραφικό που μίλησε ο Κώστας και μετά να δέσει με μια ωραία συνέντευξη για να έχουμε την πιθανότητα εργοδότησης από εκεί και πέρα. Έβλεπα πρόσφατα στο YouTube ένα βίντεο μια συνέντευξη ενός μιας νεαρής κοπέλας με έναν έτσι, σχετικά μεγάλης ηλικίας recruiter και η κοπέλα συζητούσε έχοντας στο χέρι της το smartphone και απαντώντας ενδεχομένως σε μηνύματα ή βλέποντας ιστοσελίδες εκείνη τη στιγμή. Παναγιώτη, θα ήθελα να ρωτήσω πώς προσαρμόζονται οι εταιρείες σε αυτές τις προκλήσεις που έρχονται από τη νέα γενιά. Οι millennials, η generation Y τώρα, είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Πώς προσαρμόζονται για να δεχθούν αυτή τη γενιά? Καταρχάς, να αναφέρω ότι αυτό που έχεις αναφέρει μόλις τώρα μου έχει τύχει. Υποψήφιος να περιεργάζεται το κινητό του, νεαρός. Την ώρα της συνέντευξης. Ναι, και όμως το άτομο αυτό, επειδή κάποιος από τους recruiters εκεί στο δωμάτιο εκνευρίστηκε και ρώτησε τι κάνεις στο τηλέφωνο, τους είπε: απολογούμε, παίρνω σημειώσεις για αυτά που μου λέτε. Και το τηλέφωνο δουλεύω. Οπότε κάποιες αντιλήψεις που έχουμε έτσι. Βαθιά ριζωμένες, νομίζω πρέπει να σπάσουν πλέον, γιατί... Άρα δεν είναι πάντα Facebook. Ναι. Λοιπόν, το πώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται είναι το ένα, το πώς πρέπει να προσαρμόζονται είναι το άλλο. Διότι αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα από την τριβή μας από τον τομέα διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στις κυπριακές επιχειρήσεις είναι ότι αρκετές έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν σημαντικά βήματα και αρκετές άλλες όχι. Και τα σημαντικά βήματα θα επικεντρώνομαι σε ένα πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο αφορά τον οργανωτικό σχεδιασμό και την οργανωτική δομή. Οι εταιρείες πρέπει να επανασχεδιάσουν τις δομές τους για να γίνουν πιο ευέλικτες και ευκαιστικές προς τα άτομα τα οποία αποτείνονται για εργασία. Οι παραδοσιακές ιεραρχίες των πολλών στρωμάτων και η διάσπαση των θέσεων σε πολύ περιορισμένης εμβέλειας καθήκοντα αποθαρρύνει ταλέντα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν θα έχουμε επιλογή σε κάποια χρόνια, διότι η πλειονότητα των ατόμων μέσα στην αγορά εργασίας την επόμενη δεκαετία θα είναι άτομα τα οποία θεωρούνται millennials ή ακόμα και νεότερες γενναίες. Άρα, ξαναπάω στη λέξη κλειδί που ανέφερα στην εισαγωγή μου, που είναι η ευελιξία. Η ευελιξία τόσο όσον αφορά την προσφορά ανεβέλικτων μορφών απασχόλησης που εκτιμάται από τους νέους, αλλά και από την άλλη η ευελιξία στο σχεδιασμό της εργασίας των ατόμων αυτών και οι εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, όπως είναι
project-based work, όπως είναι η ενδυνάμωση των θέσεων με αυτονομία, με, η εμπολιτισμός της με αυτονομία, να λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτά πλέον θα γίνουν αναπόφευκτα σε κάποια χρόνια, εάν θέλουμε να είμαστε ελκυστικοί προς τους νέους. Ξέρουμε οργανισμούς οι οποίοι άρχισαν να ασχολούνται εκτενώς με το αντικείμενο αυτό. Από την άλλη, υπάρχει και το θέμα της νοοτροπίας των νεογενέων, το οποίο ανέφερε, ας πούμε, Βαλεντίνα στην αρχή, το θέμα της βάρδιας. Ναι, μιλούμε για ευελιξία, αλλά ιδιαίτερα το θέμα της βάρδιας αποθαρρύνει πάρα πολλούς ανθρώπους από το να αιτηθούν εργασία. Ναι. Κάποιες προσδοκίες πρέπει να προσαρμοστούν και από την πλευρά αυτών που ετούνται απασχόληση. Αλλά η τεχνολογία, τα δημογραφικά της αγοράς εργασίας και ο ανταγωνισμός μας οδηγά στο να πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την οργανωτική μας δομή σαν οργανισμοί, να γίνουμε πιο ευέλικτοι και ως εκ τούτου πιο ελκυστικοί προς τις νέες γενναίες. Κρατάω την ευελιξία την οποία ανέφερες και εσύ και η Βαλεντίνα, και για την, από την πλευρά των επιχειρήσεων, αλλά και για την πλευρά των νέων που αναζητούν εργασία. Για να ρωτήσω, Κώστα, η εξωτερική εμφάνιση πώς επηρεάζει, και το ρωτάω αυτό γιατί έχουμε συνηθίσει σε συγκεκριμένα στερεότυπα. Ναι. Εντάξει, να διευκρινίσουμε πρώτα ότι αντιλαμβάνομαι ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν σημαίνει αν κάποιος είναι όμορφος, ψηλός, λεπτός κτλ. Εξωτερική εμφάνιση σημαίνει... Ναι, μακριά μαλλιά. Εξωτερική εμφάνιση σημαίνει αν η στάση μας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης ή κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με μια επιχείρηση είναι ενδεδειγμένη. Δεν είναι όλα τα interviews τα ίδια. Δεν είναι όλες οι συνεντεύξεις οι ίδιες, ούτε το ύφος μιας συνέντευξης, ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα πάμε σε μια συνέντευξη. Υπάρχουν πράγματι κάποια στερεότυπα. Δηλαδή, δεν θα πας ποτέ σε ένα ελεγχτικό οίκο για συνέντευξη με έναν τζιν και ένα μπουκάμισο. Έχασες το παιχνίδι. Ξέρεις ότι το dress code σε ένα ελεγχτικό οίκο είναι κουστούμι, γραβάτα. Υπάρχουν συγκεκριμένα standards που πρέπει και εσύ, σαν άνθρωπος που θέλεις να μπεις σε αυτή την επιχείρηση, να τα τηρήσεις. Στη δικιά μας την περίπτωση, στην δικιά μας βιομηχανία, όπως είχα πει και στην αρχή, προσλαμβάνουμε πάρα πολλές ειδικότητες. Δεν αναμένω από ένα τεχνικό που θα προσλάβω στο εργοστάσιο μου και from day one θα τον ρίξω μέσα στην παραγωγή για να διενεργεί τεχνικές εργασίες. Δεν αναμένω κατά τη ώρα της συνέντευξης να έρθει με γυαλιστό παπουτσάκι, κουστούμάκι, γραβατούλα. Τι αναμένω όμως? Αναμένω να έρθει με μια σωστή στάση, να έρθει σε εισαγωγικά περιποιημένος, όπως κρίνει ο ίδιος το τι σημαίνει περιποιημένος, και με τον δικό του τρόπο, σε αυτό το μικρό κομματάκι της όλης διαδικασίας, να πάρει την βαθμολογία, ας το πούμε, που αναλογεί. Η σημερινή αγορά εργασίας, και οι νέοι το ξέρουν πολύ περισσότερα και με πολύ πιο σκληρό τρόπο από εμάς, είναι σήμερα πάρα πολύ σκληρή. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν λίγες θέσεις, υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος προσπαθεί να διεκδικήσει αυτές τις θέσεις, και αυτό κάνει τη διαδικασία επιλογής ακόμα πιο δύσκολη και για τις επιχειρήσεις. Στην τελευταία θέση την οποία είχαμε ανοίξει, που ήταν μια γραφειακή θέση, ζητούσαμε και ακαδημαϊκά προσόντα, είχαμε λάβει πέρα των 600-700 βιογραφικών για μια θέση. Αντιλαμβάνεστε ότι για να καταλήξουμε σε 20-30 άτομα που θα δούμε, θα πρέπει να τηρήσουμε όλα αυτά που είχαμε πει πριν. Μετά, όταν δούμε αυτά τα 20 άτομα, το κάθε τι έχει τη σημασία του. Και η προσέγγιση του υποψήφιου στην όλη διαδικασία, είτε αυτό είναι εμφάνιση, είτε αυτό είναι τρόπος συμπεριφοράς, ας το πούμε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης,
είναι πράγματα που θα μετρήσουν από τη στιγμή που υπάρχουν στα χέρια μας πανομοιότυπα βιογραφικά και έχουμε στη διάθεσή μας μία, δύο ή τρεις συνεντεύξεις για να επιλέξουμε τον έναν αυτό άνθρωπο που θα λάβει τη θέση. Άρα, όπως στην περίπτωση του βιογραφικού, τα πρώτα 6, 7, 8 δευτερόλεπτα είναι σημαντικά, έτσι και σε μια συνέντευξη η πρώτη εικόνα του υποψηφίου είναι σημαντική. Όχι. Δεν εννοώ την εξωτερική μόνο εμφάνιση, εννοώ τα μηνύματα που θα στείλει μέσω της γλώσσας, του σώματος, ναι, μέσω ναι. της... Κοιτάξτε, οι συνεντεύξεις γίνονται από ανθρώπους, δεν γίνονται από μηχανήματα. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι η προσωπική επαφή και η χημεία που θα υπάρξει κατά την ώρα της συνέντευξης είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως πολύ καλά ένας υποψήφιος, και όλοι θα το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα, ενδεχομένως να είχε εισπράξει μια πολύ αρνητική ενέργεια μπαίνοντας σε ένα χώρο για συνέντευξη, γιατί ο άνθρωπος που ήταν απέναντί του είχε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Το ίδιο ισχύει και από τη μεριά του εργοδότη, όταν μπει ένας υποψήφιος μέσα. Προς Θεού δεν θα προσληφθεί ο πιο καλοντυμένος ή αυτός που μιλά πιο όμορφα. Θα προσληφθεί αυτός που τα προσόντα του, το όραμα του και η στάση του συνάδει με τη φιλοσοφία, τις αξίες και την περιγραφή της θέσης. Αλλά στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολύ ικανοί υποψήφοι, και το τονίζω ότι για τη θέση που σας μιλούσα πριν, είχαμε καταλήξει σε μια λίστα των 5 ανθρώπων. Αν αποφασίζαμε να κάνουμε κλήρωση, θα ήμασταν το ίδιο ευχαριστημένοι για το ποιον θα επιλέγαμε από τους 5. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το επίπεδο η κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο της. Άρα, εκτός από την εικόνα όμως, σε μια συνέντευξη σημαντικό είναι και το τι λέμε. Οπότε, Βαλεντίνα, με 350 προσλήψεις τους τελευταίους δύο μήνες. Τι είναι αυτό που θα θέλει να ακούσει ένας HR manager από έναν υποψήφιο για να τον κάνει τελικά να τον επιλέξει. Τώρα να έρθουμε στο κομμάτι της συνέντευξης, φαντάζομαι. Ναι. Σαν εταιρεία Melco, μια εταιρεία παγκόσμια η οποία ανοίγει το μεγαλύτερο καζίνο, πολυθεματικό καζίνο στην Ευρώπη το 2021, κύριος στόχος μας είναι να δούμε άτομα τα οποία πληρούν 3 σημαντικά στοιχεία. Την εικόνα, εννοώντας αυτά που είχε πει πριν ο Κώστας γενικότερα. Δεύτερον, τις προοπτικές ανέλυξης του ατόμου αυτού, εννοώντας ότι έχουμε απέναντι μας ένα άτομο που βλέπουμε τόσο πάθος για αυτή τη συγκεκριμένη θέση, δίψα για γνώσεις, που βλέπουμε ότι θα ανελιχθεί σύντομα, και είναι εικόνα, ευκαιρίες ανέλυξης, και το τρίτο, το attitude. Attitude είναι η στάση, ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα του ατόμου αυτού κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Έχουμε δει γύρω στα 1.000 άτομα τους τελευταίους 2 μήνες. Έχουμε λάβει 1.000 αιτήσεις. Έχουν προσληφθεί 350 άτομα σε 2 μήνες. Μας μένουν ακόμη 175 και σας λέω με βεβαιότητα, λόγω των θέσεων εργασίας που έχουμε, που δεν προαπαιτείται εμπειρία, όπως για ταμείες, για dealers, για host, hostesses, security, surveillance και οι θέσεις αυτές που έχουν να κάνουν με το καζίνο. Στόχος μας δεν ήταν να δούμε την ίδια εμπειρία. Στόχος μας ήταν να δούμε αυτά τα 3 χαρακτηριστικά που ανέφερα. Σαν εταιρεία έχουμε χτίσει τα δικά μας προγράμματα εκπαίδευσης και από τις 30 του Μάρτη έχουμε γύρω στα 200 άτομα τα οποία εκπαιδεύονται καθημερινά. Άρα, αφού πληρούσαν τα 3 αυτά στοιχεία, προσλαμβάνονταν. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε απέναντί μας ένα άτομο που έχει σωστή στάση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ξέρει τι θέλει, έρχεται με αποφασιστικότητα, με ένα πνεύμα όπου βλέπεις είναι ευχάριστη η συζήτηση μαζί του, γενικότερα έχει διαβάσει για την εταιρεία, ξέρει περί τίνος πρόκειται,
Είναι λογικό όμως να μην γνωρίζουν, γιατί η Melco είναι κάτι καινούριο στην Κύπρο. Έχουμε ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Ήταν απόλυτα λογικό να εξηγάμε την κάθε θέση ξεχωριστά, αλλά βλέπαμε απέναντί μας άτομα τα οποία, αφού εξηγούσαμε περί τίνος πρόκειται, είχαν το ίδιο ενδιαφέρον και το ίδιο πάθος για να συνεχίσουν τη διαδικασία και κατά συνέπεια να προσληφθούν. Νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα και με τους συνάδελφους εδώ, ότι είναι πολύ σημαντικό η στάση του ατόμου, η προσωπικότητά του, η θετική ενέργεια που εκπέμπει και κατά συνέπεια... Κρατάω αυτά και κρατάω και έτσι το σημαντικό στοιχείο που είπες ότι δεν είναι προτεραιότητα η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Γιατί, κακά τα ψέματα, η πραγματικότητα, και εδώ διόρθωσε με Παναγιώτη, είναι ότι ένας νέος που ψάχνει να βρει την πρώτη του εργοδότηση και θα στείλει το βιογραφικό του και μπορεί να τον καλέσουν στη συνέντευξη, μία από τις πρώτες ερωτήσεις που του κάνουν είναι «Και τι εμπειρία έχεις?» Μα φυσικά δεν έχει, γιατί δεν έχει δουλέψει κανένας πριν ξεκινήσει για πρώτη φορά να εργάζεται. Οπότε θα ήθελα, Παναγιώτη, να μου σχολιάσεις αυτό ακριβώς. Σχεδόν πάντα οι εργοδότες ζητούν από τους υποψήφιους να έχουν προϋπηρεσία, να έχουν κάποια εμπειρία. Πόσο οι εργοδότες εδώ στην Κύπρο είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση? Βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι φυσικά και δεν έχουν εμπειρία. Λοιπόν, καταρχάς οι νέοι έχουν δίκιο να παραπονιούνται. Έχουν δίκιο. Στις πλήστες περιπτώσεις. Αλλά πρέπει να πω ότι το επίπεδο πλέον του τομέα διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού έχει αναπτυχθεί, έχει εξελιχθεί. Και εμείς μέσα από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι υπάρχει απαραίτητη τεχνογνωσία για να αποφεύγονται τέτοια λάθη. Διότι είναι λάθη των εργοδοτών αυτά. Και τα λάθη των εργοδοτών το εντοπίζω στο εξής. Πρώτον, όταν κάποιος εργοδότης προδιαγράψει μια θέση και αφιερώσει χρόνο στο να προδιαγράψει τη θέση, όχι μόνο τα καθήκοντα και τα specifications που λέμε του ατόμου αλλά και τις θέσεις, πολλές φορές δεν προδιαγράφει εμπειρία, αλλά όταν έρθουν τα βιογραφικά μέσα κατά τη διάρκεια της διεργασίας επιλογής του προσωπικού, αποφασίζει ότι θέλει εμπειρία, διότι βρήκε κάποιους υποψήφιους που μπορεί να έχουν εμπειρία. Και ο κακόμοιρος ο νέος, ο οποίος έκαμε αίτηση και δεν έχει εμπειρία, επειδή προδιαγράφονταν το ότι δεν πρέπει να έχει εμπειρία, βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Σε μειονεκτική θέση, ακριβώς. Από την άλλη, ακόμα ένα μεγάλο λάθος που γίνεται συχνά, και εδώ πρέπει να μιλούμε ίσα και να παραδεχόμαστε τα λάθη μας, είναι το ότι πολλές φορές δεν προδιαγράφεται εμπειρία σε κάποια θέση εργασίας, όμως προδιαγράφονται δεξιότητες που δεν είναι λογικό να απαιτούνται. Είχα μια συζήτηση με τον Κώστα πριν για το ότι, ας πούμε, πολλοί εργοδότες λένε πρέπει να έχεις presentation skills. Μα πώς μπορεί ένας νέος που τώρα μπαίνει στην αγορά εργασίας, που δεν έχει τριβή με συναντήσεις, ομαδικές συναντήσεις, με παρουσιάσεις, με κοινό, να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες? Λέγοντας αυτό, θα πω και λίγο το αντίλογο, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που κάποιοι νέοι μπορούν να κάνουν για να δείξουν ότι τέλος πάντων έχουν ασχοληθεί με την απόκτηση κάποιων δεξιότητων, έστω και αν δεν ήταν ενεργά μέλη στην αγορά εργασίας. Όπως το να εκπαιδεύονται, το να πηγαίνουν να επιζητούν καλοκαιρινές τοποθετήσεις, να βλέπουν αν και εφόσον υπάρχουν τα λεγόμενα internship programs σε εταιρείες, που πολλές φορές μπορεί να είναι και unpaid, και εδώ κατηγορούνται οι εργοδότες, αλλά στο τέλος της μέρας η ενέργεια και η προσπάθεια που βάζουν οι εργοδότες μέσα σε αυτά τα προγράμματα μπορεί να είναι πολλά λεφτά, αν κοστολογηθούν, και ο νέος μπορεί να αποκομίσει πολλές δεξιότητες μέσα από αυτή την εμπειρία. Και τέλος πάντων να ασχολείται όταν και εφόσον έχει ελεύθερο χρόνο, ακόμα και κατά τη διάρκεια των σπουδών του και τα καλοκαίρια, με πράγματα τα οποία θα του προσδώσουν κάποιες δεξιότητες που θα είναι εμπορεύσιμες, ας το πούμε σε εισαγωγικά, στο μέλλον. Ακόμα και είχα προχθές ασχοληθεί με κάποιους νέους οι οποίοι προσπαθούσαν να χτίσουν το βιογραφικό τους και μου είχαν πάρα πολλά κενά μέσα το βιογραφικό και μου έλεγαν. Τους έλεγα τι άλλο κάνετε, και μου λέει ένα παιδί, μα πήγα, δούλεψα σερβιτόρος, μπάρμαν, δούλεψα σε supervisor επίπεδο, σε εστιατόριο, και του λέει, δεν τα βάζεις μέσα, είναι ντροπή. Είναι σημαντικότατες οι δεξιότητες που έχεις αποκομίσει και όταν μπορείς να τις επικοινωνήσεις και με τον σωστό τρόπο στον εργοδότη, θα εκτιμηθούν. Δεν θα είναι υποτίμηση για σένα mm-hmm. τότε έχεις εργαστεί σε αυτές τις θέσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών σου για να χρηματοδοτήσεις τις σπουδές σου. Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος αφορά το στρατηγικό κομμάτι και τους εργοδότες. Θεωρούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά στο να καταστεί το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ένας πραγματικός business partner και να εργάζεται με έναν επιστημονικό τρόπο. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος να διανυθεί.
Το βλέπουμε μέσα από τις εκδηλώσεις που κάνουμε σε σύνδεσμο στα μέλη μας. Έχουν ήδη αρχίσει να συζητούν αυτά τα θέματα σε μεγάλο βαθμό και έχουν διατρύψει στον τομέα αυτό και είναι θετικό. Όμως οι επιχειρήσεις Κύπρου, όπως γνωρίζετε, είναι στην πλειονότητα τους μικρομεσαίες και πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν αντιπροσωπεύονται σε τέτοια σώματα και φορείς. Mm. Και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι πολλές φορές οι εργοδότες δεν κάνουν αυτό που ονομάζουμε workforce planning, δηλαδή δεν προγραμματίζουν για τις προσλήψεις, τις μετακινήσεις, τις προαγωγές, την εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες δεξιότητες, το σχεδιασμό της εργασίας. Δεν προγραμματίζουν για αυτά τα πράγματα. Με αποτέλεσμα να έρχονται να λειτουργούν αντιδραστικά προς τις δυναμικές της αγοράς οι οποίες τους βρίσκουν. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει ότι αύριο κενώνεται μια θέση και θέλουμε αύριο να την πληρώσουμε τη θέση, να τη γεμίσουμε εννοώ. Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να θέλουμε επιγόντως εμπειρία. Γιατί δεν έχουμε προγραμματίσει αυτό που ονομάζουμε pipeline, ανθρώπους να μπαίνουν σιγά σιγά και ομαλά να εντάσσονται στο οργανισμό και να αναπτύσσονται. Δεν έχουμε προγραμματίσει αυτό που ονομάζουμε τη δημιουργία entry level jobs, δηλαδή δουλειές οι οποίες είναι στην πρώτη βαθμίδα της ιεραρχίας και οι οποίες όμως προσφέρουν προοπτικές. Διότι πολλές φορές δεν είμαστε εμείς προγραμματισμένοι, αλλά και πολλές φορές λόγω των δεδομένων του οργανισμού δεν διστάζουμε να προσφέρουμε προοπτική και να λέμε ότι υπάρχει προοπτική. Ναι. Κρατάω πάρα πολύ έτσι, με ενδιαφέρον την παρατήρηση για την προοπτική που δίνεται στους νέους μέσω πρακτικής άσκησης. Mm-hmm. Και κρατάω αυτό ακόμα και εάν δεν είναι με αμοιβή. Και το λέω αυτό γιατί γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου για να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να δώσουν δυνατότητες στους φοιτητές τους να τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις ακριβώς για να αποκτήσουν αυτή την πρώτη επαφή. Και οι συγκεκριμένες θέσεις που θα αρχίσουν να ανοίγουν τα επόμενα χρόνια θα είναι επιπληρωμή. Απλά να πω ότι τα internship programs θεωρώ προσωπικά και είμαι σίγουρος και πολλοί άλλοι συναδελφοί μου ότι είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού. Διότι η εταιρεία, αν επενδύσει σε αυτά τα προγράμματα, θα έχει την ευκαιρία να αξιολογεί κόσμο για μεγάλο χρονικό διάστημα, πέραν της απλής μιας συνέντευξης, και να δει και κατά τη διάρκεια της πρακτικής πώς τα άτομα ανταποκρίνονται σε πολλές καταστάσεις και πώς μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες. Όχι μόνο ότι δεξιότητες έχουν, αλλά και το πώς μπορούν να μάθουν. Ακριβώς. Άρα, σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο είναι πιο ασφαλές από την άποψη του ότι ξέρει εκ των προτέρων ο εργαζόμενος, αυτός που τοποθετείται ότι είναι παροδικό, είναι προσωρινό, υπάρχει ένα στόχος εδώ και είναι transparent, ας το πούμε, ότι θα υπάρχει αξιολόγηση σου κατά την πορεία αυτή, μπορεί ο εργοδότης να επιλέξει καλύτερα το προσωπικό του. Φτάνει ο εργοδότης να το κάνει σωστά. Όχι απλά να γεμίσει θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτείται από τα άτομα να είναι παραγωγικά από την πρώτη μέρα στην εταιρεία, αλλά να μπορεί να δώσει πίσω στα άτομα αυτά ευκαιρίες να αναπτυχθούν και να αφιερώσει χρόνο και ανθρώπους που θα ασχοληθούν με αυτό το πρόγραμμα. Όχι απλά να φέρουν άτομα να τα βάλουν δουλειά, που λέμε. Να φέρουν άτομα για ένα internship πρόγραμμα. Είναι διαφορετικό. Ναι, γιατί επενδύει και η επιχείρηση πάνω στους νέους. Ναι. Και τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το CSR Europe ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια ένα πρόγραμμα, το European Pact for Youth, για να δοθούν 100.000 θέσεις πρακτικής άσκησης σε νέους, ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν οι επιχειρήσεις στο να μειωθεί αυτό το κενό δεξιοτήτων που έχει αναγνωριστεί. Και τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. 160.000 νέοι κατάφεραν να τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απλώς να κάνω μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Το ότι κάποια internship programs είναι unpaid, δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση του εργοδότη να γλιτώσει λεφτά. Ναι. Διότι η επένδυση είναι τεράστια αν γίνουν σωστά. Η επένδυση σε χρόνο διευθυντικών στελεχών να ασχοληθούν με αυτά τα προγράμματα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει και μήνυμα αμοιβή, τουλάχιστον για να νιώθει και το άτομο ότι παράγει και επωφελείται ως έναν βαθμό. Ωραία. Και μιλώντας για κενό δεξιοτήτων, Έλενα, ποιες είναι οι δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά εκείνα που αναζητούν σήμερα οι επιχειρήσεις και δεν τα βρίσκουν στους νέους? Δηλαδή, βοήθησε λίγο να προσδιορίσουμε λίγο καλύτερα το κενό αυτό. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε με το κομμάτι της ναυτιλίας, shipping, ship management κτλ. Εμείς έχουμε κενά από άτομα με τεχνική κατάρτιση. Το κενό είναι παγκόσμιο
Και για αυτό το λόγο στερούμε σε νέους υπαλλήλους. Έχουμε δυσχέρεια να βρούμε νεότερους υπαλλήλους. Δέχομαι πολλά βιογραφικά χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε διάκριση ηλικιακή, να το τονίσουμε αυτό. Βιογραφικά 65 ετών, 67 ετών, μέχρι και 70 ετών για θέσεις τεχνικής κατάρτισης. Οπότε υπάρχει ένα κενό το οποίο θα μπορούσα να το πω ότι είναι global scarcity, άρα ανά το παγκόσμιο, σε τεχνική κατάρτιση, άρα μιλάμε για engineering, naval architects, είναι κάποιες ειδικότητες που ασχολούνται με το shipping. Κάνουμε πολλές προσπάθειες γι' αυτό. Δουλεύουμε με το Cyprus Shipping Chamber, που είναι ένας οργανισμός που βοηθάει τα παιδιά από το σχολείο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι σημαίνει η μπλε καριέρα, έτσι ώστε να ξέρουμε τις προοπτικές στη θάλασσα και στην ξηρά. Υπάρχει το Blue Career, ένα άλλο initiative. Δηλαδή γίνονται πράγματα. Έρχονται σχολεία στην εταιρεία μας, μιλάμε σε παιδιά, από παιδιά του δημοτικού, παιδιά του λυκείου. Πρόσφατα είχαμε ένα σχολείο από τις Βρυξέλλες. Κάνουν την επίσκεψη για να μάθουν τι σημαίνει. Σίγουρα είναι πιο διστακτικοί οι νέοι λίγο με την έννοια της θάλασσας, όταν φυσικά αντιλαμβάνονται τις απολαβές που υπάρχουν όταν κάνεις καριέρα στη θάλασσα, αρχίζει λίγο και μετατοπίζεται το ενδιαφέρον, γιατί σίγουρα είναι θελκτική σαν καριέρα οικονομικά και φορολογικά επίσης. Αλλά αυτό το κενό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κενό. Τούτο είναι το κομμάτι της τεχνικής κατάρτισης, τον κλάδο στον οποίο εργάζομαι. Το άλλο κενό είναι συμπεριφορικό, ξεκάθαρα. Και είναι ένα θέμα που δεν είναι μόνο για τους νέους, νομίζω ότι είναι γενικά. Επειδή υπάρχει πάρα πολύ αλλαγή αυτή την περίοδο, το είπες και εσύ και στην έναρξη, αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που ανέφερε έντονα και ο συνάδελφος ο Παναγιώτης, η ευελιξία. Και όταν λέμε ευελιξία εννοούμε προσαρμοστικότητα και διαχειρισιμότητα της αλλαγής. Οι αλλαγές έρχονται συνέχεια και δεν πρόκειται να σταματήσουν. Άρα το μόνο σίγουρο είναι η αλλαγή. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε τους μηχανισμούς σε ένα εργασιακό περιβάλλον, να διαχειριζόμαστε την αλλαγή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είτε μας αρέσει είτε όχι, γιατί δεν θα μας αρέσει πάντα, είναι ξεκάθαρο, να προσπαθούμε να βρούμε αυτό το στοιχείο που θα μας κάνει να τη θεωρήσουμε opportunity, μια ευκαιρία για μας και να το αξιοποιήσουμε προς όφελό μας στο βαθμό που μπορούμε να το κάνουμε. Είναι, ας το πούμε, λίγο από τη φύση του ο άνθρωπος, λίγο διστακτικός με την αλλαγή, αλλά όπως εξελίσσονται τα πράγματα σήμερα. Να μιλήσουμε για την τεχνολογία, να μιλήσουμε για τις νέες θέσεις που ανέφερες ότι τα παιδιά που είναι σήμερα έκτη δημοτικού και πρώτη γυμνασίου, έχω παιδί σε αυτή την ηλικία και ήταν έτσι πολύ συγκλονιστικό να ακούω ότι όταν με το καλό θα τελειώσει, δεν μπορώ καν να φανταστώ και είμαι στον κλάδο με τι θα ασχοληθεί πιθανότατα. Έτσι, άρα έχουμε τούτο το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η εκμαθησιμότητα ή αν το πούμε και με τον αγγλικό όρο που είναι πιο γνωστό, learning agility ή learnability. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι νέοι άνθρωποι αλλά και οι υφιστάμενοι πιο μεγάλες ηλικίες που εργάζονται να έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν πράγματα, την όρεξη και την προθυμία να μαθαίνουν πράγματα και μετά να κάνουν την προσπάθεια αυτά που μαθαίνουν να τα εφαρμόζουν και να τα μοιράζονται και με τους συναδέλφους τους. Καμία δουλειά δεν θα μείνει σταθερή, στάσιμη. Όπως ανέφερε και ο Παναγιώτης, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Δεν είναι μόνο μία περιγραφή εργασίες με 10 πράγματα. Τα πράγματα θα αλλάξουν, οι ρόλοι διαφοροποιούνται, άρα πρέπει να έχουμε τη διάθεση και να κάνουμε την προσπάθεια να είμαστε εκεί και με τα μάτια μας ανοιχτά, τα αυτιά μας ανοιχτά, να μαθαίνουμε πράγματα, να τραβάμε πράγματα γύρω μας. Πηγές πάρα πολλές, αξιοποιούμε παλαιότερους συναδέλφους, μπορεί να αξιοποιήσουμε συναδέλφους σε άλλες εταιρείες, να αξιοποιήσουμε οργανισμούς, self-study, internet. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία να πούμε ότι μένω στάσιμος. Κάποτε λέγαμε ότι άμα είσαι γιατρός, πρέπει να διαβάζεις συνέχεια. Πλέον πρέπει να είμαστε όλοι γιατροί. Με αυτή την έννοια. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να προσθέσουν από τη δικιά τους σκοπιά, αν έχουν εντοπίσει κενά δεξιοτήτων διαφορετικά από αυτά που ίσως ανέφερε η Έλενα. Αν μου επιτρέπετε, εγώ έχω έτσι μια έντονη άποψη όσον αφορά αυτές που ονομάζονται δεξιότητες πρώτου επίπεδου, αυτές που είναι η βάση για να αναπτυχθούν και άλλες δεξιότητες στο μέλλον. Δηλαδή, έχουμε ακούσει πάρα πολλά, π.χ. για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα πολύ διάστατο κατασκευάσμα. Πολλοί τη συγχαίουν με την συνέστηση, δεν είναι μόνο η συνέστηση, το εμπαθή, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Η αυτογνωσία, ο αυτοέλεγχος, η παρακίνηση, οι κοινωνικές δεξιότητες. Όλα αυτά, εάν αναπτυχθούν επαρκώς, θα μπορούν να βοηθήσουν αύριο σε πολύ πιο συγκεκριμένα θέματα εργασίας. Και τώρα αυτές οι δεξιότητες γίνονται πολύ πιο επίκαιρες. Γιατί βλέπουμε στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα, άτομα που έχουν γεννηθεί το 1990 να είναι προϊστάμενοι ατόμων που είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι τους. Ναι. Πώς διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις? Θέλεις συναισθηματική νοημοσύνη, θέλεις προσαρμοστικότητα, θέλεις έμπαθη. Θέλεις την ικανότητα να επιζητάς και να
να επιζητάς την ανατροφοδότηση για να βελτιώνεσαι και να προβληματίζεσαι πώς μπορώ να προσεγγίσω αυτόν τον άτομο που είναι μεγαλύτερος μου και να έχω επίδραση πάνω του, χωρίς να τον προσβάλλω, χωρίς να του επιβληθώ, χωρίς να του κάνω το ξερόλα. Ναι. Αυτό. Κώστα, Βαλεντίνα, αν έχετε κάτι, αλλιώς νομίζω να ανοίξουμε το διάλογο και με το ακροατήριο, αν έχει να οποιασδήποτε ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. Παρακαλώ. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο μικρόφωνο? Ναι, νομίζω ακούμε. Ωραία. Ναι, γεια σας. Πολλές από τις σύγχρονες εταιρείες, πριν ή μετά τη συνέντευξη, στέλνουν έναν ερωτηματολόγιο που πρέπει να το απαντήσει online ο υποψήφιος. Ήθελα να μας μιλήσετε λίγο σχετικά και να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι και τι είναι εκείνο που ψάχνουν οι HR σε αυτά τα ερωτηματολόγια που συνήθως είναι τυποποιημένα. Ευχαριστώ. Ναι. Ωραία. Θέλετε να κάποιος από εσάς να τοποθετηθεί? Να ξεκινήσω. Ναι. Εμείς χρησιμοποιούμε ερωτηματολόγια. Υπάρχουν διαφορετικά ερωτηματολόγια, κάποια πιο γενικά και κάποια που είναι συγκεκριμένα για τη θέση. Άρα, σε αυτό το επίπεδο, έχουμε τις δεξιότητες για κάποιες θέσεις, οι οποίες τις έχουμε ορίσει σαν οργανισμός, έχουν μελετηθεί και χρησιμοποιούμε ένα ψυχομετρικό εργαλείο για να μπορέσουμε να δούμε πού βρίσκεται ο υποψήφιος αναφορικά με αυτό το κομμάτι. Θέλω να τονίσω ότι δεν αντικαθιστά τη συνέντευξη. Σε καμία περίπτωση. Η συνέντευξη παίζει καταλυτικό ρόλο. Πολλές φορές κάνουμε πρώτη συνέντευξη και δεύτερη συνέντευξη, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα κάποια πράγματα να τα επανεξετάσουμε. Συνήθως η δεύτερη είναι μετά το ψυχομετρικό, άρα έχουμε μια εικόνα του βιογραφικού. Συνέντευξη πρώτη, μετά κάνουμε το ψυχομετρικό μας και προχωρούμε με την τελική συνέντευξη, που συνήθως είναι ένα πάνελ 2-3 ατόμων. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά. Άρα, θεωρώ ότι κάθε εταιρεία κάνει κάποια έρευνα για να διαλέξει ένα εργαλείο το οποίο είναι σωστό, ακέραιο και την εξυπηρετεί ανάλογα με τις θέσεις τις οποίες ψάχνει. Από μένα. Επίσης, να προσθέσω ότι πολλές φορές δίνονται κάποιες ερωτήσεις, ζητούνται κάποια στοιχεία για να βοηθηθεί η επιχείρηση στο φιλτράρισμα των αιτήσεων που θα λάβει. Θα μοιραστώ μαζί σας προσωπική εμπειρία πριν από 10 χρόνια περίπου στην Ελλάδα, όταν ξεκινούσε η κρίση, μπήκε μία θέση εργασίας η αγγελία της και λάβαμε στην επιχείρηση που εργαζόμουν τότε περίπου 2.000 βιογραφικά, 2.000 αιτήσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν αδύνατο να αξιολογήσουμε 2.000 βιογραφικά. Οπότε χρησιμοποιήσαμε ακριβώς αυτό το φιλτράρισμα που μας έδιναν αυτές οι 5-6 ερωτήσεις που είχαμε θέσει μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής υποβολής των βιογραφικών. Οπότε, καλός ή κακός, πήραμε το ρίσκο ότι θα εξετάσουμε μόνο τα βιογραφικά τα οποία είχαν απαντήσει με συγκεκριμένο τρόπο στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Εκ των υστέρων, βέβαια, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν βιογραφικά, υπήρχαν υποψήφοι, οι οποίοι απαντήσαν τις ερωτήσεις χωρίς να αποκρίνονται με ειλικρίνεια, να απαντάνε με ειλικρίνεια, και αυτό φαινόταν μετά στα βιογραφικά. Επομένως, υπάρχει και αυτός ο λόγος για τον οποίο μπαίνουν τέτοιου είδους ερωτήματα. Και νομίζω ότι την περίοδο της κρίσης, της υψηλής ανεργίας, λειτουργεί και ως μηχανισμός επιλογής φιλτραρίσματος, καλύτερα, των βιογραφικών. Όσο πέφτει η ανεργία, θα διαπιστώσετε ότι αυτές οι επιλογές θα μειώνονται. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα. Ωραία. Γεια σας. Ονομάζομαι Γιάννης Ηρακλέους. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις, αλλά διαπιστώσει από αυτά που έχουν λεχθεί. Σχετικά, ειδικά με το θέμα της εμπειρίας, αυτό που μπορώ να πω είναι, πιστεύω, η νοοτροπία μας εδώ στην Κύπρο, και να το πάρουν πιάσω κάτι με το ποδόσφαιρο, που πάντοτε ψάχνουμε, θέλουμε πρωτάθλημα εδώ και τώρα, και δεν επενδύουμε στα ταλέντα μας που έχουμε, και κοιτάζουμε και φέρνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση από έξω, ξένους από έξω, να είναι έτοιμοι, γιατί θέλουμε ένα αποτέλεσμα τώρα. Τον το σημείο, τον το πράγμα, βλέπω το και στο θέμα εργασίας.
όσον αφορά ότι ζητούν 3-5 χρόνια εμπειρίας για να μπορέσουν να σε προσλάβουν. Όσον αφορά το θέμα που ελέγχθηκε πριν για το θέμα του unpaid, μπορώ να αναφερθώ στο θέμα το αυτό που έγινε από το Υπουργείο Εργασίας με το εξάμεινο που πληρώνασαν κάποιο μισθό, 500 ευρώ. Προσωπική εμπειρία εκεί που ήμουν είναι ότι ναι, μεν ήρθαν οι συγκεκριμένοι νέοι να δουλέψουν, αλλά θέλαμε οι προϊστάμενοι μας, αλλά και εμείς λόγω της πίεσης του χρόνου, αποτέλεσμα εδώ και τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούσε να γίνει κάποια εκπαίδευση στους νέους, έστω για ένα δεκαήμερο, αλλά κατά κάποιον τρόπο εκμεταλλεύεται στο να καλύψω κάποιες ανάγκες οι οποίες έχω. Δηλαδή, που με πιέζει ο χρόνος και θέλω να το καλύψω το πράγμα. Και το τρίτο είναι ότι, πάλι από προσωπική εμπειρία, ότι βλέπω εκεί οι προϊστάμενοι σε διάφορους οργανισμούς δεν ψάχνουν να βρουν τα δυνατά σημεία του κάθε υπαλλήλου, να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να τα αξιοποιήσουν σε διάφορα σημεία που μπορεί στον οργανισμό. Αυτά ήθελα να αναφέρω. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε. Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Ερακλέους. Πράγματι, όλα αυτά που είπε ισχύουν σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς. Το θέμα της εμπειρίας, όπως είπε και ο συνάδελφος, ο Παναγιώτης, είναι ένα θέμα που είναι ξεκάθαρα θέμα των επιχειρήσεων μας, να δημιουργήσουν τους τρόπους και τα συστήματα για να εισάγουν στις επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν entry-level positions και να εισάγουν νέους, τους οποίους να εκπαιδεύουν και μέσω ενός pipeline να τους διοχετεύουμε στον οργανισμό. Υπάρχουν κάποια management trainee programs τα οποία προσπαθήσαμε και εμείς να εφαρμόσουμε. Πέρσι είχαμε εφαρμόσει ένα και είχαμε πάρει μερικά στελέχη. Επίσης, εμείς σαν επιχείρηση και από τα προγράμματα του Υπουργείου και της ΑΝΑΔ, από τα 7-8 άτομα που είχαμε πάρει για την άσκηση τους, οι 5 τουλάχιστον έχουν εργοδοτηθεί και είναι μόνο προσωπικό πλέον της επιχείρησης. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή την εικόνα, και μπορεί να μην την ακούσαμε όλοι, αλλά αυτή την εικόνα την πήραμε έτσι πολύ ξεκάθαρα και σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον Αλέξανδρο στο Υπουργείο Εργασίας, όπως μας έχει λεχθεί ότι αυτά τα προγράμματα κάποιοι δυστυχώς εργοδότες τα είχαν εκμεταλλευτεί, απορροφώντας ανέργους και χρησιμοποιώντας τους για διάφορες εργασίες πέραν των... Και χωρίς να έχουν σκοπό να χτίσουν... Ναι, πέραν των συμφωνημένων, δηλαδή προσπαθήσαν απλά να αυξήσουν τον κόσμο τους για να διεκπαιρεώσουν δικές τους εργασίες που δεν είχαν σχέση με το αντικείμενο του προγράμματος. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι καμιά από τις επιχειρήσεις που είμαστε εδώ ή τις μεγάλες επιχειρήσεις της Κύπρου εφαρμόζει τέτοιες πρακτικές. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στην εισδοχή στελεχών, στο θέμα εμπειρίας, μιας και όπως είπε ο Παναγιώτης, λειτουργούμε λίγο πυροσβεστικά τις περισσότερες φορές, χάνουμε ένα εργαζόμενο και τρέχουμε να τον αντικαταστήσουμε χωρίς να έχουμε μηχανισμό εντός της επιχείρησης. Και αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να προβληματίσουν κυρίως τις επιχειρήσεις, ενδεχομένως και το κράτος με κάποια βοήθεια ή με κάποια προγράμματα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις να δυναμώσουν σε αυτόν τον τομέα. Κάτι που λείπει νομίζω είναι ότι όταν δημιουργούνται προγράμματα για να εντάξουν νέους ή άνεργους στην αγορά εργασίας, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι λείπει η εκπαίδευση τόσο του νέου ή του άνεργου που θα πάει να τοποθετηθεί, ούτως ώστε να προετοιμαστεί πριν την τοποθέτησή του, όσο και της επιχείρησης και των στελεχών της, στο να υποδεχθούν ένα τέτοιο άτομο, ένα νέο, ένα φοιτητή, έναν άνεργο, που θα έρθει για έξι... Συγγνώμη, Αλέξανδρε, αυτό είναι και σημαντικό όταν λέω για τη στάση των επιχειρήσεων. Παραδείγματος χάρη, όταν είχε ξεκινήσει το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με την ΑΝΑΔ, αν δεν θυμάμαι, ήταν 12 μήνο,
16 μήνο. Εμείς, τουλάχιστον για να μην μιλάω για άλλες επιχειρήσεις, εμείς δεν τρέξαμε να πούμε στείλτε μας κόσμο. Είχαμε πει εμείς γυρεύουμε μηχανολόγους, μηχανικούς για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, για συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και από τους 7 που έχουμε λάβει, είχαμε υπόψη μας ότι θα προσλαμβάναμε κάποιους και εκμεταλλευτήκαμε αυτό το πρόγραμμα προσλαμβάνοντας 5 εκ των 7. Αν ο τρόπος αντιμετώπισης προγραμμάτων ήταν αυτός ή παρόμοιος, νομίζω τα αποτελέσματα θα ήταν εξαιρετικά. Καλύτερα, ναι. Κυρία και μετά εσείς. Μαρόφ Τελέχα από Global Training. Ήθελα να αναφερθώ λίγο πίσω στο βιογραφικό που κερδίζει την προσοχή των HR managers μόνο για 6 με 8 ή για 30 δευτερόλεπτα. Και επειδή ακούω πολύ συχνά από νέους, όχι μόνο φοιτητές, αλλά και άλλους που είναι στη φάση που αλλάζουν καριέρα, στέλνουν βιογραφικά, δεν παίρνουν ούτε μία απάντηση. Πολλές φορές δεν απαντούν ότι ναι, λάβαμε το βιογραφικό, δεν τους καλούν ποτέ για συνέντευξη και είναι απογοητευμένοι. Και καταλαβαίνω και τη δική σας πλευρά που λέτε ότι έχουμε τόσα πολλά, που είναι να το δούμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα και μετά θα πάει κάτω από το συρτάρι. Μπορείτε να μας πείτε, να δώσετε κάποια tips στους νέους, πώς υπάρχει κάποιος, ας πούμε, smart τρόπος να σε κάνει να προσέξεις το βιογραφικό και να του δώσεις την ευκαιρία για συνέντευξη, δηλαδή είναι κάτι που γράφει το βιογραφικό ή πρέπει να έρθει συστημένο το βιογραφικό από κάποιον που ίσως γνωρίζετε και ο οποίος του έχετε εμπιστοσύνη, δεν λέω, αμερόληπτα θα γίνει η συνέντευξη, δεν το αφισβητώ αυτό. Ή κάτι να παρουσιάσει το οποίο δεν το ξέρουμε, δηλαδή έτσι αν έχει κάποια hidden tips που θέλω να μας πείτε για να δούμε αν υπάρχει ένα way forward. Να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που είχα πει πριν, ότι δεν ξεπερνάμε κάποια δευτερόλεπτα για να δούμε ένα βιογραφικό, εννοούσα ότι, για παράδειγμα, υπάρχει μία θέση εργασίας, λαμβάνουμε 10 βιογραφικά ή 100 βιογραφικά πολλές φορές. Όταν υπάρχει τόσο μεγάλος ανταγωνισμός και έχουμε απέναντί μας βιογραφικά τα οποία δεν έχουν ούτε καν θέμα στο email, δεν γράφουν κάτι εκεί που μπορούν να γράψουν κάποιο email να συστήσουν τον εαυτό τους, αυτόματα βγαίνουν εκτός ανταγωνισμού. Αυτό εννοούσα με τα λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σας, δεν είναι ανάγκη να έρθει κάποιος συστημένος από κάποιον άλλον για να του δώσουμε σημασία, να το θέσουμε έτσι. Συγκεκριμένα αυτός ο τρόπος ξεκίνησε σιγά σιγά και δεν περνά στις εταιρείες, δηλαδή να έρθει κάποιος συστημένος. Αυτά τα που μπορούμε να πούμε στους νέους οι οποίοι αιτούνται για μία θέση είναι απλά πράγματα. Να είναι ένα βιογραφικό ξεκάθαρο, να γράφει την πιο πρόσφατη εμπειρία καταλήγοντας την πιο τελευταία εργασιακή εμπειρία, το ίδιο και με την εκπαίδευση και να είναι έτσι στοχοθετημένο, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι θέλω να κάνω αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση, γιατί έχω εμπειρία στο ΑΒΓ, το οποίο δικαιολογεί γιατί να είμαι μέρος του οργανισμού σας. Και όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Είναι απλά να γραφτεί ένα βιογραφικό, maximum 2 σελίδες, να είναι καθαρό, χωρίς λάθη, να γράψει λίγα λόγια για τον εαυτό του και νομίζω ότι σε εκείνη τη φάση θα του δοθεί ευκαιρία για μια συνέντευξη, ειδικότερα στην Melco την εταιρεία, όπου δεν ψάχνουμε άτομα με προηγούμενη εμπειρία. Αυτό δεν ξέρω αν σας έχω απαντήσει. Έλενα. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, να συμπληρώσω σε αυτά που λέει η Βαλεντίνα. Ένα μεγάλο πρόβλημα για κάποιον που δεν έχει πείρα είναι πώς θα γεμίσει τις 2 σελίδες. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Όταν υπάρχει δυνατότητα για θέσεις χωρίς πείρα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό που συζητάω πάντα και σε προηγούμενες συμμετοχές, σε παρόμοιες εκδηλώσεις που μιλάμε για τα βιογραφικά, είναι θα βάλετε τις δυνατότητες, τις δεξιότητες σας μέσα, θα δώσετε παραδείγματα, χρησιμοποιήστε στοιχεία από summer internship, από το πανεπιστήμιο, projects, study groups. Ήμουνα σε κάποιον όμιλο και βοηθούσα. Κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να δώσουμε και ας μην έχουμε ούτε και μία μέρα εργασιακή πείρα. Δώστε σε αυτόν που θα το διαβάσει με καθαρό, όμορφο τρόπο, με ένα ωραίο παράδειγμα, να καταλάβει ότι εκτός από το πτυχίο που έχω, το οποίο το βλέπετε πάνω-πάνω γιατί είμαι πτυχιούχος,
θέλω να δείτε και αυτά τα πέντε πράγματα τα οποία έχω κάνει. Άρα να δώσουμε μία άλλη χρειά, μία άλλη νότα σε ένα βιογραφικό που θεωρητικά στερεί, διότι δεν έχει πείρα. Διότι συμβαίνει αυτό που ανέφερε και ο συνάδελφος ο Παναγιώτης, ότι μπορεί να είναι μία θέση χωρίς πείρα. Και μετά έρχονται βιογραφικά με πείρα, με πτυχίο, με μεταπτυχιακό, με additional στοιχεία μέσα, τα οποία μετά βλέπεις ότι δημιουργείται αυτό το τεράστιο κομμάτι από 100 βιογραφικά για μία θέση, και ενώ θα μπορούσε ένας νέος που δεν έχει ούτε μία μέρα πείρα να πάρει αυτή τη θέση, εκ των πραγμάτων δημιουργείται μία άλλη κατάσταση. Και αυτό όμως είναι πρόβλημα για την εταιρεία, ότι αν πάρεις κάποιον ο οποίος είναι overqualified, έχει παραπάνω προσόντα από ό,τι ζητούμε, τελικά δεν θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του ανθρώπου. Διότι μπορεί να είναι απλά έτσι ένα μεταβατικό στάδιο, ας το πούμε, και μετά εκείνος να πάει να ψάξει κάποιος κάτι άλλο, και χάνουμε και τη δυνατότητα να πάρουμε ένα νέο άνθρωπο, να τον δουλέψουμε, να τον στήσουμε και να προχωρήσει. Τουλάχιστον στη δικιά μας εταιρεία, εγώ προσωπικά είχα τη χαρά να προσλάβω παιδιά τα οποία ήταν ολόφρεσκα του Πανεπιστημίου. Κάποιοι ήταν με internship, ήρθαν μια-δύο χρονιές και μετά προχωρήσαν. Κάποιοι ήταν τελείως νέοι μέσα από recruitment και είδα πάρα πολύ, πολύ καλά αποτελέσματα. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τούτη την πτυχή να μην την αφήνουμε ανεκμετάλλευτη. Επειδή δεν έχουμε πείρα, θα δώσουμε ένα κενό βιογραφικό που δεν βγαίνει ούτε μια σελίδα. Διότι είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούν να πούν. Να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτό. Όταν, για τους νέους οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία, έχουν κάποια επαγγελματικά, εκπαίδευση, πτυχία, μεταπτυχιακό κλπ. Είναι επίσης θετικό να δούμε άτομα τα οποία έχουν ενταχθεί σε προγράμματα εθελοντικού χαρακτήρα, να βλέπουμε ότι έχουν δραστηριότητες πέρα από το πανεπιστήμιο τους. Όλα αυτά δίνουν μια θετική εικόνα για το άτομο. Να προσθέσω κι εγώ ότι παίζει ρόλο και η προσωπική προτίμηση του στελέχους που το διαβάζει. Μιλάω από προσωπική πείρα. Το πώς είναι το φορμάτ του βιογραφικού, το πώς έχει αποφασίσει να το χτίσει το άτομο, θα παίξει ρόλο. Η εικόνα δηλαδή, η πρώτη εικόνα, η μορφή του βιογραφικού παίζει ρόλο. Εμένα προσωπικά με επηρεάζει. Έχω προσωπικές προτιμήσεις στο πώς θα ήθελα να το δω. Ένα βιογραφικό σε Europass, για παράδειγμα, εμένα δεν με έλκει. Δεν το βρίσκω ότι μου δίνει πληροφορίες για τον υποψήφιο. Γιατί ακόμα και το πώς θα το δομήσεις, δίνει και στέλνει μηνύματα. Επίσης, οι πληροφορίες που μπαίνουν πολλές φορές στο βιογραφικό είναι άχρηστες. Για παράδειγμα, το έχω πτυχίο, έχω μεταπτυχιακό, το να αναφέρω σε ποιο δημοτικό πήγα και σε ποιο νηπιαγωγείο, δεν προσθέτει καμία αξία σε αυτόν που θα το διαβάσει. Γεμίζει απλώς γραμμές στο βιογραφικό, γιατί πολλές φορές πιστεύουν με εμείς ότι όσο περισσότερα γράψουμε, τόσο καλύτερο θα είναι το προφίλ που θα δείξουμε. Ήταν συγκλονιστικό η στιγμή που μου ζητήσανε κάποια στιγμή πριν από 15 χρόνια να δώσω το βιογραφικό μου σε μία σελίδα από μία γερμανική εταιρεία. Θέλουμε το βιογραφικό σου, αλλά θέλουμε μία σελίδα. Τη σελίδα, όχι το φύλλο, όχι μπροστά πίσω, σε μία σελίδα. Εμένα το βιογραφικό μου τότε ήταν 3,5 σελίδες. Και ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη η πρόκληση. Μετά κατάλαβα γιατί μου το ζητήσανε. Γιατί μπορείς πραγματικά να επιλέξεις αυτά τα σημεία που θα δώσουν το μήνυμα στον άλλον του ποιος πραγματικά είσαι. Αποτελέσει να προσθέσω, ναι. Μπορεί να είναι λεπτομέρεια, αλλά αφορά το personal statement. Το personal statement γίνεται μεγάλη συζήτηση πολλές φορές. Η άποψή μου είναι ότι στέλνουμε personal statement όταν ζητείτε μόνο. Όταν δεν ζητείτε, μπορεί να προσθέσουμε κάποια λόγια πάνω στο email ή πάνω στην εισαγωγή του βιογραφικού. Αλλά πάντοτε θα πρέπει να είναι στοχευμένα. Δεν μπορεί να είναι ένα γενικευμένο personal statement το οποίο να αποτείνεται σε χιλιάδες εργοδότες και industries. Όσο πιο προσωποκεντρικό, όσο πιο στοχευμένο είναι το personal statement, ποιος είμαι, γιατί κάνω αυτή την αίτηση εδώ, τι θα αποκομίσετε από μένα σε περίπτωση που επιλέξετε. Δύο-τρεις απλές ερωτήσεις που θα απαντούνται στο personal statement, που είναι κάποιες γραμμές, δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι αλήθεια ότι και εμείς σαν εργοδότες δεν κατευθύνουμε τους υποψήφιους στο τι ακριβώς θέλουμε. Λέμε τώρα, ερχόμαστε εδώ μπροστά από τους ενδεχομένους υποψήφιους και λέμε θέλουμε το βιογραφικό να είναι απλό, σύντομο, κατατοπιστικό κτλ. Όπως πολύ ωραία είπες για το Europass, έχω δει αγγελίες που να λένε παρακαλώ αποστείλετε τα βιογραφικά σας σε Europass. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η επιλογή θα είναι τυποποιημένη και χρειαζόμαστε το ίδιο τρόπο παρουσίασης
από όλους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι προτιμήσεις των HRs. Εγώ, όσο πιο μικρό, τόσο το καλύτερο το βιογραφικό. Εμένα το δικό μου βιογραφικό είναι μία σελίδα. Το δικό μου βιογραφικό, αν και έχω περάσει από αρχικές δουλειές, παραμένει μέχρι και σήμερα μία σελίδα. Δεν μπορώ να απαιτήσω από όλους να το κάνουν μία σελίδα. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει μία τυποποίηση, σίγουρα στα δικά μου μάτια οι μία και οι δύο σελίδες είναι πολύ πιο εύκολες στην ανάλυση από τις πέντε σελίδες. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όταν στέλνουμε το βιογραφικό, πόσο χρόνο επενδύσαμε εμείς, υποψήφοι εννοώ, στο να προετοιμάσουμε το βιογραφικό μας, να προετοιμάσουμε ακόμα και το email που θα στείλουμε, για να κερδίσουμε τη δυνατότητα να πάμε σε μια συνέντευξη. Γιατί πολλές φορές και αυτό είναι εμφανές, ότι κάποιος έστειλε το βιογραφικό του χωρίς να αφιερώσει χρόνο, επειδή το είχε αποθηκευμένο σε ένα folder στο κομπιούτερ του και είπε, ας το στείλω και εδώ τώρα. Και αυτό φαίνεται. Έχετε κι εσείς μια ερώτηση και νομίζω είδα και ένα χέρι. Ναι. Ωραία. Μισό λεπτάκι, πάρουμε πρώτα αυτή την ερώτηση. Γεια σας και από μένα. Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο δυνατόν είναι για ένα επαγγελματία να φύγει από το ένα industry και να στοχεύσει σε κάποιο άλλο industry με μόνο όπλο τα skills, τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει από την προηγούμενη του δουλειά. Και αν δίνονται ευκαιρίες σε τέτοιους ανθρώπους, έστω και για το πρώτο interview. Και μιας και μιλάμε και για βιογραφικά, επειδή παίρνω αρκετό χρόνο ψάχνοντας πλέον για δουλειά ξανά μετά από 4 χρόνια, που εργάζομαι σε μια συγκεκριμένη δουλειά, anyway. Πόσο σημαντικό είναι να δείχνουμε τα σεμινάρια και το professional development και τη δουλειά που έχουμε βάλει για να δείξουμε ότι ουσιαστικά μπορεί να έχω μια αλφα εμπειρία σε τούτον τον κλάδο, αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να το ψάχνω, ποτέ δεν σταμάτησα να ενημερώνομαι και να εκπαιδεύομαι πάνω σε αυτό το τομέα της προηγούμενης μου δουλειάς. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε? Όποιος θέλετε. Έχω προσωπική πείρα από το συγκεκριμένο, οπότε θα ήθελα να το μοιραστώ εφόσον υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Εγώ είχα τη δυνατότητα να κάνω career shift στη ζωή μου, οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό και μπορεί να γίνει με τους κατάλληλους μηχανισμούς και την κατάλληλη προσπάθεια. Στην προηγούμενη εργασία μου, εργαζόμουν στην Τράπεζα Κύπρου για 10 χρόνια. Με συγκίνηση σήμερα είδα μία συνάδελφο, η οποία είχα να τη δω πάρα πολλά χρόνια, ήταν μαζί μου την πρώτη εβδομάδα που εργοδοτήθηκα εκεί. Μπορεί να γίνει λοιπόν. Όταν δείτε μέσα στην πορεία της καριέρας σας, στα πρώτα 5-6 χρόνια για παράδειγμα, δούμε ότι δεν είναι αυτό που μας εκφράζει. Θα πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε, διότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Μπορείς να κάνεις αλλαγή. Αρκεί να μπορείς από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσεις όλες τις μεθόδους που είπαμε για εκμάθηση. Είτε μπορεί να κάνεις ένα επιπρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν, για παράδειγμα. Μπορείτε να διεκδικήσετε την προσπάθεια να κάνετε κάποιο μικρό project σε κάποια εταιρεία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος από εκεί και πέρα. Θέλουμε να μαθαίνουμε συνέχεια. Άμα μας ενδιαφέρει κάτι και θέλουμε να κάνουμε career shift, πρέπει να το κάνουμε λίγο στοχευμένα πλέον, διότι από κάποια φάση και μετά γίνεται δύσκολο. Δηλαδή, όταν βρεθείς σε έναν κλάδο για 20 χρόνια, 25 χρόνια, το να κάνεις την αλλαγή μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι να το κάνεις όταν είσαι 10 χρόνια σε ένα χώρο, έτσι. Αλλά σίγουρα το κομμάτι του να μπορείς να δείχνεις το ότι διαχειρίζομαι αλλαγή, γιατί αυτό είναι μια αλλαγή, το οποίο συζητήσαμε πριν, και το κομμάτι του να μπορείς να μαθαίνεις και να δεις, έκανα αυτά τα πράγματα, έχω μάθει τώρα αυτά τα πράγματα, θέλω να χρησιμοποιήσω την πείρα της προηγούμενης δουλειάς μου, αυτά που έμαθα να τα συνδυάσω και να δοκιμάσω κάτι άλλο. Σε αυτή τη συνέντευξη που θα πάτε, εάν καταφέρετε μέσω του βιογραφικού να δώσετε αυτό το μήνυμα, γιατί δεν είναι εύκολο, εάν περαστεί αυτό το μήνυμα, εκεί στη συνέντευξη πρέπει πλέον να έχετε τη δύναμη να αποδείξετε με τα λόγια σας ότι αυτό μπορώ να το κάνω. Να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του εκάστοτε συνάδελφου που θα κάνει τη συνέντευξη, ότι ναι, μπορώ να το κάνω και είμαι ο άνθρωπος για σας. Απλώς να σχολιάσω κάτι, ότι θεωρώ ότι η εμπειρία και τα skills είναι λίγο πολύ universal. Μπορείς να εργαστείς σε οποιαδήποτε τομέα ή επιχείρηση. Φτάνει να μην είναι πολύ αναγκαίες κάποιες τεχνικές γνώσεις, όχι skills, τεχνικές γνώσεις, οι οποίες θα δώσουν πλεονέκτημα σε κάποιο άλλο υποψήφιο. Τώρα, επειδή είμαι λάτρης του μικρού βιογραφικού, όπως έχετε καταλάβει, για την ερώτηση αν πρέπει να βάζουμε όλα τα qualifications, όλα τα σεμινάρια, όλο το development. Να διευκρινίσω κάτι.
Στο προσωπικά στο CV μου δεν έχω βάλει όλα τα σεμινάρια που έχω ωραία. Κάνει, διαλέξει κάποια ωραία, σεμινάρια. Αυτό είναι. Πρώτον, μπορούμε να κάνουμε customize το βιογραφικό μας στις ανάγκες, τις θέσεις. Ό,τι έχουμε πάρει στη ζωή μας, ειδικά σε training and development, είναι σημαντικό. Το τι μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να το τοποθετήσουμε στο βιογραφικό μας σε μία γραμμή, μία αναφορά. Παραδείγματος χάρη, θα με ενδιέφερε να δω στο βιογραφικό ότι κάποιος υποψήφιος έχει πάρει πτυχίο εκπαιδευτή σκύλων. Είναι πολύ καλό qualification. Με ενδιαφέρει να το δω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να δω τα 8 σεμινάρια που έχει πάει για να πάρει το certificate. Άρα, πολύ απλά, σε μερικά bullets, μπορούμε να βάλουμε ότι είναι αναγκαίο για τη θέση. Επίσης, και μια αναφορά ότι αυτά είναι τα σεμινάρια τα οποία έχω παρακολουθήσει και μπορεί να σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης εργασίας, αλλά στο τέλος μια αναφορά έχω παρακολουθήσει και άλλα 19, άλλα 20 σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους άλλους τομείς. Mm. Με αυτόν τον τρόπο, καλείς τον recruiter να σε ρωτήσει, να σε καλέσει και να σε ρωτήσει τι είναι τα άλλα που έχεις κάνει, με τι άλλα πράγματα έχεις ασχοληθεί. Οπότε, δίνεις τροφή για την συνέντευξη. Ή πολύ απλά, συγγνώμη, ή πολύ απλά μπορείς να επισυνάψεις, εάν θέλεις να, αν νιώθεις ότι θέλεις να δώσεις κάτι στον recruiter, μπορείς απλά να επισυνάψεις σε ξεχωριστό έγγραφο. Αν είναι πολλά και νιώθεις δυνατά ότι θα σε βοηθήσουν, μπορείς να το επισυνάψεις σαν ένα επιπλέον έγγραφο ξεχωριστά από το βιογραφικό. Και κυρία πίσω εκεί. Γεια σας. Το όνομα μου είναι Γκέρλι Σοφρονίου. Είμαι ξένη. Πρώτα θέλω να το πω. Έχω δύο παιδιά, τα οποία σπούδασαν στην Αγγλία οι δύο. Η κόρη μου ήβρε πολλά εύκολο δουλειά στο εξωτερικό, δουλεύει στο Υπουργείο Υγεία του Κατάρ. Έχω ένα παιδί, τον οποίο αποφάσισε να έρθει να ζήσει στην Κύπρο. Επειδή αγαπά την χώρα του, μεγάλωσε εδώ, αυτός δεν μπορούσε μέχρι στιγμή να πετύχει τίποτε. Πήραμε, κάναμε το βιογραφικό, βοήθησαν μας 100 άτομα να το κάνουμε, ερωτήσαμε. Έναν περίπου έκαναμε με τον ίδιο τρόπο που το είπετε εσείς σήμερα. Προσπαθώ να έχει μια κίνηση μεταξύ τα σεμινάρια, τα courses, όλα αυτά. Αυτή την στιγμή εργάζεται εδώ και 6 μήνες σαν barman σε ένα κτήμα, εκείνος που κάνουν γάμους και αυτά. Αναρωτούμε. Τι βλέπει ένα HR όταν βλέπει που το παιδί σπούδασε στην Αγγλία, επέρασε με 2-1, μετά έκαμε internship, κάθε καλοκαίρι έκαμε τα internship που πρέπει να κάνει και ήρθε στην Κύπρο και δυστυχώς δεν ήβρε τίποτε και ήβρε δουλειά barman. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, την ερώτηση είναι αν θα πρέπει να μπει στο βιογραφικό το γεγονός ότι δουλεύει σε μπάρα αυτή τη στιγμή. Αν θα πρέπει να βγει, πώς βλέπει ένα HR, ας πούμε, που έκαμε ό,τι έπρεπε να κάνει τούτον το παιδί για να πετύχει μια δουλειά, να κάνει τα internships, να σπουδάσει στην Αγγλία, να ξοδεύουμε οι γονείς τα λεφτά που πρέπει να ξοδεύουμε και μετά έρχεται στην Κύπρο και δεν βρίσκει δουλειά. Και η κόρη όπως που δεν αποφάσισε να έρθει στην Κύπρο και αποφάσισε να ζει στο εξωτερικό, δουλεύει στο Υπουργείο Υγεία του Κατάρ. Ναι. Σίγουρα δεν ξέρουμε και τον κλάδο φυσικά για να μπορέσουμε να... Ο κλάδος του παιδιού είναι marketing, που βλέπω κάθε μέρα στις εφημερίδες, στο Facebook, σε όλα τις σελίδες που υπάρχει για εργοδότηση, την οποία τις έχω εγώ και τον βοηθώ. Και τη κόρη μου είναι biology. Ίσως αν έρθει στην Κύπρο για biology, η κόρη μου ήταν να μείνει το ίδιο αν έρθει. Απλώς να ρωτήσω μια διευκρίνηση. Δεν βρίσκει δουλειά αφού προσκαλείται σε διάφορα interviews ή κάνει αιτήσεις και δεν τον καλούν. Έκαμε αίτηση παραπάνω από 57 CV έστειλε σε ό,τι βλέπουμε. Εκάλεσε για 2 interview από τα 57. Μιλά 3 γλώσσες. Μιλά αγγλικά, ελληνικά και ισπανικά, επειδή ισπανόφωνη είμαι. Είναι ένα παιδί με σωστή εμφάνιση, σωστόν τρόπο να μιλήσει. Αλλά δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Το παιδί είναι εδώ σήμερα. Ναι.
Δεν ξέρω αν ντρέπεται. Εγώ να τοποθετηθώ πρώτος και να δώσω και το λόγο και σε εσάς. Θεωρώ ότι δεν είναι κακό να αναφερθεί στο βιογραφικό ότι εργάζομαι μπάρμαν τους τελευταίους 6 μήνες. Φτάνει μέσα στο επικαλυπτικό email που θα σταλεί να επεξηγηθεί ότι αναζητώ εργασία τους τελευταίους 6, 7, 12 μήνες. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι προσωρινά σε αυτό το τομέα, γιατί όλοι μας έχουμε βιοποριστικές ανάγκες. Οπότε αναγκαστικά μπορεί να δείξουμε ότι ναι, κάνω κάποια άλλη δουλειά αυτή τη στιγμή, αλλά Αλεξάνδρε, ψάχνω κάτι άλλο. Αυτό που περιγράφει η κυρία Σοφρονίου, αυτό που περιγράφει η κυρία Σοφρονίου είναι δυστυχώς αυτή τη στιγμή η εικόνα και η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα στην Κύπρο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνετε πέρα από αυτό που κάνετε και πρέπει να συνεχίσετε να το κάνετε. Να ψάχνετε δουλειές, να αποστέλνετε CV, να συνεχίσει πολύ καλά να δουλεύεις όπου μπορείς να δουλέψεις, να το χρησιμοποιήσεις αυτό σαν προσόν, γιατί είναι προσόν και είναι σημαντικό προσόν το να δουλεύεις σαν μπάρμαν. Αναπτύσσεις δεξιότητες. Στα δικά μου μάτια, ένας νέος ο οποίος δουλεύει μπάρμαν ή δουλεύει σε μια καφετέρια ή ξέρω εγώ, βοηθά τον πατέρα του στη λαϊκή αγορά τα Σαββατοκύριακα, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο προσό, αντίστοιχο με ένα σημαντικό και σοβαρό προσόν, θεωρητικά σοβαρό, μιας άλλης δουλειάς. Άρα, εντάξει, δεν μπορώ να ομορφήσω την εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα και εύχομαι στο νεαρό το συντομότερο να βρει τη χημεία με κάποιο εργοδότη. Φυσικά, απλώς να προσθέσω κάτι, δεν είναι μόνο το τι κάνεις, είναι και το πώς το κάνεις. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε λίγο τις λεπτομέρειες, αν θέλετε, μετά, γιατί το πώς κάνεις κάτι παίζει πολύ ρόλο στο να γίνει. Αυτό που ήθελα να πω είναι, αν είναι μετά, να έρθετε στον booth που είμαστε, να συζητήσουμε από κοντά. Γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση, Σάχνουμε. Είναι καλύτερα να γίνει διάλογος. Εντάξει, το ότι είστε εδώ είναι πολύ θετικό. Νομίζω είστε στο σωστό δρόμο, ναι. Έχουμε 3 λεπτά ακριβώς για μία άντε 2 ερωτήσεις. Λοιπόν, εγώ το τι ήθελα να πω ήταν, μπορεί να απαντήσω και στην κυρία, αλλά και γενικότερα. Θεωρώ ότι πάρα πολλά σημαντικό, ειδικά οι νέοι, μετά είτε από interview, είτε από μια απόρριψη, να ζητούν feedback. Δηλαδή, οκ, έγινα επιτυχία στο interview, έναν email με πάρα πολλά καλό structure και ευγενικό. Απλά ζητάς γιατί δεν με επιλέξατε. Θεωρώ, εγώ έχω το κάνει αρκετές φορές, η απάντηση ήταν πάρα πολλά βοηθητική. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάς. Δηλαδή, ναι, ψάχνεις πώς να κάνεις το τέλειο CV, αλλά πρέπει μετά να ξέρεις γιατί το CV μου δεν είναι τέλειο. Δηλαδή, να ψάχνεις συνεχώς τον development. Άρα, μέσα στις 57-7 αιτήσεις, είναι πολλά καλό να ζητήσαμε γενικότερα όλοι ένα feedback. Και δεν το συναντάμε και πολύ συχνά αυτό, ναι. Είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Και η τελευταία ερώτηση, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο αρνητικό είναι για τον HR να δει ότι έχει τελειώσει κάποια σπουδή ο υποψήφιος και μέχρι να βρει στο συγκεκριμένο κλάδο έχει κάνει διαφορετικές δουλειές και είναι ανά 2 χρόνια αλλάζει κάποιες δουλειές. Για πόσα χρόνια. Στο... Για ποια περίοδο όμως. Δηλαδή, αν το κάνει αυτό για 20 χρόνια, κάθε 2 χρόνια βρίσκει δουλειά, διαφορετικό που το να το κάνει για 5 χρόνια, έτσι. Όχι, εντάξει, ναι. Είναι περίοδος κρίσης τώρα που ναι. Μπορεί να αναζητούσαν κάτι καλύτερο, κάτι που να αποκτήσει πιο πολύ εμπειρία. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, επειδή είδα πολλά βιογραφικά έτσι,
Ένα σημαντικό κομμάτι είναι όταν βλέπεις όντως πάρα πολλές αλλαγές σε μικρό χρονικό διάστημα, μπαίνει ένα ερωτηματικό. Αναρωτιέσαι γιατί ένας άνθρωπος, άσχετα αν δεν είναι ο κλάδος του, γιατί τώρα συζητάμε για παρεμφερή δουλειές ή τελείως άσχετες δουλειές με τον κλάδο μας, τα οποία είναι ενδιάμεσα βήματα ώστε να πετύχουμε αυτό που έχουμε στοχοθετήσει. Όταν βλέπεις πάρα πολλές αλλαγές, δηλαδή εξάμηνα, τετράμηνα, οχτάμηνα κτλ., σίγουρα είναι μια πηγή προβληματισμού. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχεια μεταπηδά από τη μία εταιρεία στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να ψεύδεται και να αρχίσει να αφαιρεί στοιχεία κτλ., δηλαδή να παγαίνουμε σε ψευδή στοιχεία κτλ., σε καμία περίπτωση. Και θα βάλω και τον αντίποδο ότι μπορεί να υπάρχει ένα κενό που δεν έχει βρει τίποτα κάποιος, δεν έχει βρει τίποτα και έχει περάσει ένας χρόνος. Και να κάθεται αυτός ο άνθρωπος, σε εισαγωγικά, διότι μπορεί να ψάχνει δουλειά. Έτσι. Άρα, μπορεί να βάλει εκείνο το σχόλιο που ανέφερε ο Αλέξανδρος, ότι τον τελευταίο ένα χρόνο είμαι σε διαδικασία ανέβρεσης εργασίας και πηγαίνω στη συνεντεύξη κτλ. Ένας, θεωρώ, έμπειρος HR θα αντιληφθεί ότι ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα, γι' αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί, δεν βρήκε κάτι άλλο. Έτσι. Άρα, μπορεί να καταλάβει από εκεί ότι υπάρχει, ας πούμε, η διάθεση και η προσπάθεια για να προχωρήσουμε. Ναι, Κώστα, κάτι θέλει να συμπληρώσει. Παίζει, απλά συμπληρώνω ότι παίζει μεγάλο ρόλο, όπως είπες, τα είδη της δουλειάς. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να προσλάβω ένα λογιστή και στο βιογραφικό σου μέσα σε 2 χρόνια έχει αλλάξει 8 λογιστικά γραφεία. Αυτό δεν θα είναι πλάς. Εάν όμως ένας κύριος σαν τον νεαρό κάτω δω ότι μέσα στα προηγούμενα ένα χρόνο έχει δουλέψει σε 3 μπαρ και προσπαθεί να γίνει λογιστής, θα αντιληφθώ αμέσως ότι αυτό το κάνει για βιοποριστικούς λόγους. Βρήκε καλύτερη προσφορά, βρήκε εποχιακή δουλειά, βρήκε καλύτερες ώρες εργασίας κτλ. Και δεν θα έχει κανένα απολύτως, δεν θα είναι καθόλου αρνητικό στα μάτια μας. Και αν μπορώ να προσθέσω ένα τελευταίο tip, αν έχουμε όντως περίοδο η οποία είναι με τελείως άσχετες δουλειές, ας το πούμε, καλό είναι να κρατάμε επαφή με τον κλάδο μας, είτε με κάποια courses κτλ. Και αυτό να διαφαίνεται, διότι αν τέλειωσα για παράδειγμα το 2012 και είμαστε στο 2015, ας πούμε, και έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχω εργοδοτηθεί, κάποιο μέρος της γνώσης μου είναι obsolete ήδη. Έτσι, έχει περάσει κάποιο διάστημα. Έκανα κάτι ενδιάμεσα να κρατηθώ λίγο με τον κλάδο μου. Τι έχω κάνει, να αναφέρω κάτι εκεί για να μην φαίνεται έτσι στασιμότητα. Ευχαριστώ. Και με αυτό το τελευταίο σχόλιο, Έλενα, το οποίο αναδεικνύει την ανάγκη δικτύωσης, το networking που πρέπει να κάνουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είχατε την υπομονή να βρίσκεστε εδώ 1,5 ώρα και να ακούσετε αυτά τα ενδιαφέροντα που είχαν να πούνε οι συνομιλητές μου και να τους ευχαριστήσω όλους για την αποδοχή της πρόσκλησης και για τα πολύ ενδιαφέροντα που είχαν να μοιραστούν σήμερα μαζί μας. Η Expo είναι ανοιχτή για τη συνέχεια και για σήμερα και αύριο. Θα ακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και workshops και ελπίζω να σας φάνηκε πολύ χρήσιμη η σημερινή συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.